tira cojique. Aña la mocia de cora cara. La cara cara vedao taga. No, 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 da mire, 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 mire. Anake, anake, no. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Αθλητικού Μετρόπολης. Σμαράγδα Μπασάου και Άρης Παναγιωτίδης μαζί στα μικρόφωνα. Τρεις λαλούν που έγιναν δύο στις 6 μέχρι και τις 8. Κύρα, κύρα. Παρέα με ένα φορητό ντουζ σήμερα. Από σήμερα μάλλον. Όχι ότι χθες είχε δροσιά. Απλά από σήμερα βγαίνουν και οι βραστήρες στους δρόμους. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ξυπνάει σιγά σιγά. Εγώ ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους Μαράγδα εδώ στους Ελαιώνες. Γιατί κάθε μέρα έχει εδώ πέρα λίγο περισσότερη δροσιά. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι και εσύ περνώντας από εδώ. Καλημέρα Αριστίδη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι όπου έχει πράσινο, ναι, κάπως καταπίνεται το θέμα. Δηλαδή κατεβαίνοντας εγώ από το σπίτι 11.30 το βράδυ για να, ναι, βγάλω το σκύλο τον καημένο βόλτα, με το που μπήκα ρέμα και μπήκαμε στα δέντρα, η αίσθηση ήταν διαφορετική, ναι, ναι, το βράδυ. Οπότε ναι, και το ξημέρωμα λιγάκι με όλο αυτό που γίνεται με τις δροσασταλιδίτσες και ναι, τα... ναι, 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 ναι. Είναι αλλιώς. Καλημέρα Ελπιδοφόρε. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλώς το αγόρι. Ζεστανόμαστε. Και εσείς, ναι, εσείς απαλού είσαστε επίσης. Τι γίνεται? Ο Φόρης είναι απαλού, αλλά... ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, ναι, θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή νομίζω. Φόρη, τι γίνεται φίλε μας? Δεν είναι για μπύρα, δεν είναι, μόνο για κρύο τσάι είναι. Και ζεστό μάλλον, για όπως μας είπε χθες ο καιρός. Τσάι. Τον άκουσες τον καιρό χθες, βέβαια. Ναι. Χλιαρό, χλιαρό μας είπε. Βέβαια. Γιατί μετά η αίσθηση λέει της δροσιάς είναι το κάτι άλλο. Και δύο σταγόνες τσίπουρο μέσα. Ναι, αδιώθω τις καταστάσεις όπως καταλαβαίνεις. Ναι, 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 ναι. Γίνεται καταστρέφεται το μικρόφωνο. Ναι. Αθηνογένος ιερομάρτυρος επισκόπου, του επισκόπου Αθηνογένους Αμούν Αντιόχου Ισυχείου Θεοφράστου Κλεονίκου Μαξίμου Πατροφίλου και Πέδρου των Μαρτύρων και Φάσου και Αντιόχου των Μαρτύρων από την Πισιλία. Τι λες, χρόνια πολλά λέμε σε κανένα μπα. Έτσι όλα τα μένει. Εγώ ξέρω έναν που λέγεται Αθηνογέννης. Ναι. Στο Γιώργο λογικά κάπου. Ναι, 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 τώρα... κελάκι εκεί. Ναι, ναι, πώς. Καλημέρα Αθηνογέννη, γεια σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, στο Άγιον Όρος δεν ξέρω, έχω ψάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει Ελπιδοφόρος. Δεν μπορεί, κάποιος θα είναι. Παίζει το όνομα, εγώ δηλαδή έτσι... Όχι, αλλά Ελπιδοφόρος είναι ο... Ο της Αμερικής, δεν είναι? Της Αμερικής, ναι. Α, μπράβο. Το τον ήξερα εγώ όταν ήταν ακόμα Μητροπολίτης. Το ξέρεις ότι έχουμε βίσμα στην Αμερική άμα θέλουμε να πάμε? Το ξέρει. Ναι. Δεν κάνω πλάκα. Έχουν συμφάγει ούκολοι. Είμαστε γνωστοί. Πολύ γνωστοί κιόλας, όχι απλά γνωστοί. Μπράβο Ελπιδοφόρε, εκ των Μπουδανίων. Συνεχίζουμε. Αλλά χτες ένα πράγμα έχω να πω, θα καταλάβεις σήμερα. Πίσω μου σε έχω σατανά. Καλά έβγανε μια φωτό. Με μία... Δύσκολα, δύσκολα. Εντάξει. Καλημέρα Ελπιδοφόρε. Λες το λέει γυναίκα, δύσκολα. Ναι, τόσο πολύ. Ου. Εγώ θα βάλω ένα τραγούδι τώρα. Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις γιατί βάζουμε το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο. Θυμάμαι όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε. Εντάξει, δεν το σηκώνουμε γιατί έχουμε να πούμε κάτι για τον Παντελή Παντελίδη, εννοείται. Έλα ρε Σιτσάκα, λες έχω. Μου βάλες και την πράσινη τη φανέλα από εκεί απέναντι να πούμε. Όσο δέρμα
κι αν πετάξεις φιλίσε, δεν θα αλλάξεις. Γιατί? Θα μπορούσε να το τραγουδάει σήμερα το πρωί, ξέρεις ποιος? Ποιος? Ο Κρέσπο. Γιατί? Μετά από τις δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν πήρε το αυτή σου. Όχι. Έλα μωρά, γιατί είστε τέτοιοι κακοί οι άντρες? Καλώς τον, καλωσόρισε πάλι πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ νομίζεις για τον Ίγκασον? Ναι. Όχι βέβαια. Για ποιον? Είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού σήμερα. Έχει τρελαθεί, δεν θέλω να σας το συζητήσουμε. Το ξέρω ότι δεν τα βλέπω ούτε σε καρτούν. Ούτε σε καρτούν. Έλα ρε φίλε, μου φοράς τα πράσινα από εκεί. Ήρθα, είχα στο Παναθηναϊκό. Μα και εγώ λέω τώρα, τι μου λέει? Έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Αχ, δεν σε μπορώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μπορεί να είμαι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να κατανοώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Αν μπορούσα να τα εξαφανίσω, θα το έκανα. Δεν θέλω να παθαίνουν κακό, καλά να είναι εκεί που είναι, δηλαδή, να τα εξαφανίσω τουλάχιστον από το δικό μου κόσμο, ρε παιδί μου, να μην υπάρχουν στο δικό μου κόσμο. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, για σένα φιδίσια κορμιά? Όχι. Υπάρχουν λιγερά κορμιά. Για να καταλάβεις δηλαδή σε τι φάση είμαι. Έχεις τέτοια κατάσταση, έτσι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Βέβαια, είχα δύο τραυματικές εμπειρίες. Πιτσιρίκα δεν είναι τις παρούσεις, αλλά. Δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή σε βαθμό τώρα να περπατάω στο σπίτι, να βλέπει Άρτεμις τηλεόραση και να πετάγεται ένα τέτοιο από το πουθενά. Και να μου λέει: Μαμά, κλείς τα μάτια σου, κλείς τα μάτια σου να αλλάξω κανάλι. Με ξέρουν και τα παιδιά δηλαδή, δεν είναι? Η κατάσταση είναι τραγική. Εγώ μια φορά έτυχε σε μια. Πώς το πω τώρα, έκθεση, δεν το πω έτσι. Είχαν στήσει, εν πάση περιπτώσει, στην παραλία κάτι με εφήβεια κτλ. Και πήγα. Και έτυχε να κουμπίσω ένα, ρε παιδί μου. Και μου έκανε τόσο εντύπωση το κρύο του σώμα, το κορμί, αυτό το παθή κρυάδα, ρε παιδί μου. Και από τότε τα σιχάθηκα πραγματικά. Η πρώτη τραυματική εμπειρία που είχα δεν έτυχε. Έτυχε μάλλον, αλλά σε στη φύση. Ναι. Να αρπάξω ένα από την ουρά, ένα λαφιάτι. Σκαρφαλώνοντας τα βράχια, πιτσιρίκα. Και να με κοιτάξει τα μάτια έτσι. Κοίτα πώς θα δείχνουμε, δεν μπορεί να το δούμε. Hello. Ναι, πώς κάνει, είναι αυτό. Τέλος πάντων, άστο. Άστο να πάει το παλιόφιδο. Αν έχω να τριχιάσει ολόκληρη τώρα, θα φύγω, θα κάνεις μόνος σου. Λοιπόν, πάμε λίγο στις γεννήσεις και στους θανάτους ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης. Η Μέρη Χρονοπούλου, τεράστια. Έχει, Η Χρονοπούλου έφυγε το 23. Και ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί δράματα, ρε παιδί μου. Στη Χρονοπούλου, ναι. Όταν φεύγουν οι μεγάλοι και δεν έχουν, ξέρεις, έτσι. Κανονίσει ή δεν έχουν από πίσω κάποιον εμπάσχετο στο ισχύ. Τώρα θα μου πεις και αυτοί που είχαν παιδιά, είδαμε και με τη Λάσκαρη τι έγινε και με άλλες διάφορες περιπτώσεις που μένουν. Τον είδες τον Λιγκουρέζο με μία που κυκλοφόρησε προχθές. Πάλι. Ναι. Φίλε. Τι μύστης είναι αυτός, τι γίγαντας είναι αυτός? Όπως έλεγε στην ταινία, τι 30-40, το νερό από τα Σέρβια πίνουν. Ναι ρε, τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, σήμερα φέγεται τη ζωή Απόστολος Αρσάκης. Μην σε πω να πάμε τα πόδια. Εμείς, τι παλτά? Παλτά, τελώς, παλτά δηλαδή. Με μαλλιά, ναι. Ο Απόστολος Αρσάκης. Πώς το λέγαμε χθες, σταμάτα με τον Απόστολο Αρσάκη. Βαριέμαι να σ' αγαπώ. Βαριέμαι. Λοιπόν, ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Ο Χάινριχ Μπελ, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή, γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1972 για τη χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ. Πολύ ωραία. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή και ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Έχουμε κάτι, πώς το πούμε, κάτι πολύ ωραία σήμερα, στο Σαν σήμερα. Εγώ θα σταθώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μας τα πεις καλύτερα εσύ, η Σμαράγδα. Έχουμε ένα όμως το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το γνώριζα και έχει να κάνει με τον Μίκη Θοδωράκη και με τους Beatles. Ναι, το ξέρω, φυσικά το ξέρω. Εννοείται. Αυτό δεν λες? Ναι, είναι το Honeymoon Song. Το οποίο ηχογραφούν οι Beatles. Μισό λεπτάκι λίγο να το τοποθετήσω κιόλας εκεί που πρέπει. Τοποθέτησε το, γιατί αξίζει τον κόπο. Αρωματιαστούμε πρωί-πρωί. Πάμε λίγο να ακούσουμε το Honeymoon Song. Για να πούμε και την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Ακούμε Beatles εμείς αυτή τη στιγμή. Οι Beatles θα ηχογραφούν σαν σήμερα το 1963 το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου», με αγγλικό στοιχό, είναι το Honeymoon Song. Ας τα ακούσουμε δύο λεπτά και θα την πούμε την ιστορία. Love is
ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? Αυτό είναι λοιπόν το Honeymoon Song, ή αλλιώς ελληνιστή, αν θυμηθεί, στο όνειρό μου, σε μια ηχογράφηση στο BBC, στο Pop Go The Beatles, στις 6 Αυγούστου του 1963. Ναι, γιατί το 58 ο Μίκης, έτσι, έγραψε το θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, που λεγόταν Luna de Mail, ας πούμε το φεγγάρι του μελιού, που σημαίνει honeymoon τα αγγλικά, και σε εμάς νύχτα γάμου, τέλος πάντων μήνας του μέλητος και όπως θέλεις πες το. Πάρα πολύ ωραίο, ε. Έτσι, ναι. Πάρα και από πολύ εκεί ωραίο. Φυσικά και έφτασε στα αυτιά τον Beatles. Μην φανταστείς ότι ήρθαν σε καμιά μπουάτ. Ναι, καλά, ναι. Ξέρω εγώ ελληνική και το ακούσανε. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό όμως. Εμείς με ερμηνεύτρια τη Γιωβάνα και σε στίχους που διαβάζω τώρα εδώ, Βασίλη Καρδί. Αλλά εμείς εκεί, Αφρική πίσω. Εμείς πάμε Mother Africa, Motherland. Το έχεις δει το βίντεο κλιπ? Εξυγκλονιστικό. Ε, ναι. Συγκλονιστικό. Ναι, είναι. Νομίζω εσύ μου το έμαθες αυτό το κομμάτι. Ή μαζί ήμασταν όταν λέγαμε τι θα βάλουμε σαν χαλάκι. Ναι. Ένα έτσι καλοκαιρινό. Μα είναι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους, τόσο στην επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Στα 14 λεπτά μετά τις 6, νομίζω ότι ένα βάρος, έτσι αισθανόμαστε όλοι κάθε πρωί όταν ξυπνάμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τρεκοντήσουν πραγματικά δεν παλεύεται, Σμαράγδα. Δεν παλεύεται, δηλαδή είναι το τίμημα, ξέρω, της τεχνολογίας, το τίμημα της δροσιάς. Ξέρω κι εγώ, δηλαδή είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Και δεν αθλούμαστε ιδιαίτερα ούτε τα πρωινά ούτε τα βράδια για να πω ότι. Κοίταξε τώρα, είμαι, ναι. Είμαι κομμένος, ας πούμε. Επίσης, αν δεν είσαι μέσα σε ένα χώρο με air condition, πού να αθληθείς, παιδάκι μου, με αυτές τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, okay. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όντως είναι η σκύλα και η χάριβδη εδώ σε πλήρη εφαρμογή. Θα μπορούσε να είναι ένας διπλός τυφώνας, πώς θυμάσαι που βγάζαν ονόματα γυναικών. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό που ζούμε με το air condition και τον καύσωνα. Μια φορά ένας άντρας, ο Ντάνιελ, ήρθε και τα διέλυσε τη μάνα όλα. Είναι καραγκιόζες, δηλαδή, έτσι, πραγματικά. Δεν μπορείτε να κάνετε μια σκέψη. Να σκεφτείτε δύο πράγματα ταυτόχρονα, έτσι. Πρέπει να τα βρείτε εκεί. Παροπίδες. Βέβαια. Βέβαια, λέει. Χάλια. Άρα, να πιούμε λίγο καφέ, τι λες. Λες. Λέω, έτσι, να ξυπνήσουμε, να καλημερίσουμε. Να σας πούμε ότι η ανάρτησή μας σαφέστατα είναι στο φατσοβιβλίο. Από νωρίς, εντάξει, τα μεγαθύρια της Εθνικής. Σε αυτή που έχουμε αναποθέσει τις φετινές ελπίδες μας. Στον δρόμο για το Παρίσι. Είδες καθόλου? Στον δρόμο για το Παρίσι. Παναγία μου, ποιος το έκανε αυτό? Σάκης Βίστο, τώρα αμέσως. Να είδες τι σου είπα. Πήγε ο άλλος και μας πώς τα ρεφίδι. Δηλαδή δεν είστε τραγικοί, έτσι. Τραγικοί. Γιατί έτσι ο άνθρωπος δεν είσαι? Γιατί το φέρεσαι έτσι άσχημα? Φαντάζομαι ότι είναι κολλητός σου, ο οποίος δεν θέλει να με ακούει και σου λέει α, τη διώξουμε ρε παιδί. Μα κάνει μόνος του ένα δύο. Ερχόταν διάφοροι οι οποίοι έλεγαν εγώ είμαι του καρπουζιού ή του πεπονιού. Δηλαδή από όλα αυτά που είπαμε χθες, ας πούμε, ειδικά στο 10-12 που κάναμε, διαπρέψαμε χθες να πεις. Χθες ήταν εντάξει έπος. Ο κόσμος κράτησε, ρε παιδί μου, ότι όντως το μάπα το καρπούζι είναι χειρότερο από το μάπα πεπόνι. Έτσι να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον αυτό πήρα σαν brainstorming. Όχι ρε, δεν έχεις φάει πεπόνι αγκούρι με γεύση κολοκύθι. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το πεπόνι είναι και σαν το κεφάλι μας, λίγο πιο μικρό. Δεν το, παπ, το πετάς. Το καρπούζι τώρα κάνει τόσο πολύ. Το κουβαλά, 12 κιλά. Ναι, εν τω μεταξύ το καρπούζι, να σου πω κάτι, δεν τρέπεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι, παίρνει ένα φρούτο, α πούμε, 5 κιλών για να φας το 1,5. Και αν είναι μάπα. Αν είναι μάπα. Ναι, αλλά πρέπει, σου λέει, έχουμε και τους ειδήμονες, ξέρεις, που έχουν ναι, τα... παντού υπάρχουν οι ειδήμονες. Πάει ο άλλος, κλαίω, είτε στη λαϊκή, είτε όταν πάσουμε σε ένα μανάβικο και ακούς αυτό το πράγμα. Ναι, που το κοπανάει. Ναι, το κοπανάει το καρπούζι. Ας το καρπούζι, ρε! Ας το καρπούζι, ίσχο. Δηλαδή, άμα το δίνεις να μαλακώσει, ας πούμε. Έχουμε αυτούς που διαβάζουν τις γραμμές, ξέρεις.
Αυτό, όχι, πρώτη φορά το ακούω. Δεν το ξέρει. Τι διαβάζουν τις γραμμές, δηλαδή. Καλέ, ναι, σου λέω. Τι λες τώρα, εσύ. Αλήθεια. Δεν είναι το καρπούζι, ρε παιδί μου, δεν έχει, ας πούμε, την πράσινη, την πιο σκούρη και την πιο ανοιχτή. Μη γελάς, αλήθεια σου. Τι ακούει ήχους από υποβρύχια. Ναι, έχουμε αυτούς που το κάνουν με το χέρι έτσι και προσπαθούν να το εστιάσουν στο κέντρο του για να καταλάβουν. Χουφτώνουν το καρπούζι, δηλαδή. Χαλαρά σου μιλά. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο μπρουτάλ και είναι και αυτοί που είναι οι ερωτικοί, ας πούμε. Είναι οι πιο ερωτικοί. Ας το ονομάσουμε έτσι. Ναι, οι άλλοι βάζουν το αυτί τους, ας πούμε. Στο καρπούζι. Ναι. Και τι ακούν, τη θάλασσα, ας πούμε. Εκείνοι είναι πιο ρομαντικοί. Θέλουν να ακούσουν τα προβλήματά του του καρπουζιού. Του καρπουζιού. Ναι, σου λέει. Σμαράγδα, θα σε φάμε. Έχεις πάθει κάτι, έχεις πάρει κάτι πρωί-πρωί. Εγώ ή αυτή η μουρλή. Καλά και αυτό. Ναι, όντως, εμείς μεταφέρουμε τη μουρλά, όντως, ναι. Υπάρχουν και οι πεπονοί δήμονες, μην νομίζεις. Ναι. Σύμφωνα με το χρώμα, με τη μαλακότητα, με το. Του πεπονιού. Του πεπονιού όλα αυτά. Οι άλλοι κάτι βλέπουν εκεί στο κοτσάνι. Γίνεται ένας χαμός γενικά με από οι δήμονες. Και το πιο απλό από όλα είναι. Ρε μάστορα, κόψε να δοκιμάσω να δω το κουβαλήσω στο σπίτι 12 κιλά. Ναι, κόψω στη μέση. Κόψω στη μέση το καρπούζι. Ναι, όχι αυτό ναι. Που θα πάρει τώρα από τον άνθρωπο. Εκτός αν θες να πάρει τη μέση, καλύτερα. Και να ρωτήσω κάτι. Από τώρα πάρει ένα καθαρισμένο τα φρούτα, ας πούμε, και δεν υπάρχει καθαρισμένο το καρπούζι. Πώς δεν υπάρχει, μωρέ. Πώς... Α, τι εννοείς. Φέτες, ρε φίλε. Χωρίς τη φέτα τη δική του. Ναι, χωρίς ρε, φίλε. Εγώ θέλω ένα καρπούζι να φάω σκέτο, ας πούμε. Ρε Αριστίδη, ναι, το καρπούζι από την ώρα που θα το κάνεις αυτό ναι. Είναι τελειωμένο. Σοβαρά. Τα άλλα δηλαδή τι είναι, εκεί αρχίζουν. Ρε φίλε, γιατί έχει φάει καθαρισμένο ροδάκι, εκτός αν είναι κομπόστα. Όχι, έχω φάει όμως πεπόνι καθαρισμένο. Χάλια θα ήταν. Ποιος το λέει αυτό, εγώ έτσι. Δηλαδή, τι άποψη είναι αυτή τώρα, δηλαδή. Όλοι. Καταρχάς, ποιο είναι το πιο νόστιμο καρπούζι. Το καρπούζι της μάνας μου. Πάντα. Οι μάνες έχουν τα καλύτερα καρπούζια. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Και αυτό επίσης δεν το καταλαβαίνω. Πώς συνήθως οι άντρες το παίζουν οι δήμονες δηλαδή, αυτά. Ναι, ρε φίλε. Ναι, αυτό δεν το συζητάω. Δηλαδή, στο ψήσιμο και στα καρπούζια. Ναι, παίρνεις ναι. Καρπούζια, ας πούμε, παίρνεις 7 καρπούζια όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Ναι. Και το αγρίνιο δεν είναι, νομίζω, που έχει πεπόνια καλά. Παιδιά, βγείτε κάποιος να μας πει που έχει καλά πεπόνια και καλά καρπούζια, σας παρακαλώ. Δεν καλά, δεν θα πάμε χιλιόμετρα. Μας τα φέρνουν και στις λαϊκές, μην νομίζεις. Δεν χρειάζεται να πάμε στο αγρίνιο, πάμε πεπόνια. Ναι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-31-090-90-90. Έχουμε 5 λεπτάκια. Ξέρω στέκει και θα το καρφώσω. Όποιος ξυπνάει τώρα ή έχει ξυπνήσει και έχει όρεξη, να μας πει που έχουμε καλά καρπούζια και καλά πεπόνια στην Ελλάδα μας. Πήρα καταπληκτικό καρπούζι φέτος. Είχα πολύ καιρό. Ναι. Ξέρω στέκει και θα το καρφώσω γιατί δεν διαφήμιση, ρε φίλε. Καρότσα έχει ο άνθρωπος, δεν είναι να πεις ότι ναι. Είναι κανένα μπραντ. Κοντά και σε σένα. Κοντά και σε σένα. Σε μένα. Και σε σένα και σε μένα. Πού εκεί στον κήπο του καλού. Αναξιμάνδρου. Αναξιμάνδρου. Κοντά στην Νέα Ελβετία. Ναι. Πριν φτάσει στην Νέα Ελβετία, πριν ανεβεί. Εκεί στον ΟΑΣΤ. Γιατί έχει δύο εκεί πέρα. Έχει ένα Αναξιμάνδρου, σου λέω. Επί τη Αναξιμάνδρου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καρπουζάκης ή πεπονάκης. Καρπουζάκης και θα επιλέγετε παρακαλώ. Μάλιστα. Καρπούζι με φαρδιά ρίγα. Εκεί δεν είναι 100%, είναι 100% σίγουρο. Και το καλύτερο καρπούζι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ τρώω γύρω στα 6-7 κιλά την ημέρα μόνος μου. Α. Για πολύ καρπούζι. Είναι ακριβώς που είναι η Νέα Εγνατία. Ναι. Τα ηλεκτρικά που λέμε εδώ στην... Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, με την κυρία του ναι. Καστανά είναι η κυρία, το φανταστικό καρπούζι σας που είναι όλοι να πάνε να πάρετε και δεν θα έχετε πρόβλημα κανένα. Πάρα πολύ. Είναι ωραία. Πολύ καλό αυτό που μας λέτε να δώσουμε στέκια. Κυρία Σμαρό, σας παρακούθησα προχθές στο Μετρόπολη, ήθελα να σας σφίξω το χέρι γιατί είστε κοντοχωριανοί μου είστε. Αλήθεια, από πού είστε? Στην παραλία ήσασταν δηλαδή. Είμαι ο κύριος Γιάννης, στην Αρνέα. Εσείς είστε πιο ωραία εκεί. Ήσασταν στην παραλία. Ορίστε. Ήσασταν στην παραλία, στην εκδήλωση που κάναμε. Ναι, βεβαίως. Ήρθε που σα παρακολούθησε, είδα και τον αγώνα, είδα όλα εκεί, τις παρβεύσεις που κάνατε και όλα αυτά που κάνατε. Α, μπράβο κύριε Γιάννη. Και γιατί δεν ήρθατε να μας πείτε να γεια. Έπρεπε να έρθετε, όντως, ναι. Κυρία Σμαρό, την ώρα που ήταν τράπηκα λίγο, γιατί είχε πολύ κόσμο. Καλά, είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε και κοντοχωριανοί, κύριε Άρη, με την κυρία Σμαρό. Να σας πω ότι εμείς. Ωραία Κομόπουλη με μηδέν υγρασία. Εμείς ντρεπόμαστε περισσότερο. Άκου λίγο, παιδί μου, να μορφώνεσαι που είσαι από την Τολεμαϊδά. Κυρία Άρη, το χωριό της κυρίας Μαρός είναι μηδέν υγρασία, είναι έτσι, κυρία Μαρό. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν τώρα είχα την πολυτέλεια, κύριε Γιάννη, να πηγαίνω να κοιμάμαι εκεί και να έρχομαι Θεσσαλονίκη μόνο για δουλειά, θα το έκανα. Έχετε δίκιο. Καλή σου μέρα, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σου μέρα. Πολύ χάρηκα. Και ξέρεις, κάθε φορά που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για ορεινή Χαλκιδική, το κάνω. Γιατί δεν την ξέρει ο κόσμος. Ωναίτε. Καλημέρα. 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 Γεια σας. Καρπουζάκης ή πεπονάκης εσείς.
Δημήτρης Πετράκης. Καλό. Ο παππούς από τη Χαριλάου είναι. Το καλύτερο πεπόνι βγαίνει στους καλούς λιμιώνες στην Κρήτη. Αλήθεια. Είδες εμπειρία, ρε φίλε. Παππούλη, καταρχάς, τι κάνεις, είσαι καλά, είσαι γερός. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Αμήν, αμήν. Ξέρεις, μπήκα στα 96. Έχω τώρα από τις 5 Ιουλίου και μετά. Τα 96 είναι τα δεύτερα 48. Μια χαρά είσαι. Θα τα χιλιάσουμε. Μαζί εδώ. Μέχρι να είμαι τώρα όπως αυτοεξυπηρετούμε και δεν έτσι έχω κανένας την υποχρέωση. Έτσι ακριβώς. Ο Θεός υγεία μέχρι να δίνει. Έτσι να ζω. Αλλιώς θέλω θα χρειαστώ να με ταΐζουν, να με ποτίζουν και να με μαγειρεύουν, δεν θέλω πληθώ οι άλλοι. Αυτό βέβαια να ξέρεις, παππού, δεν έχει ηλικία. Σε κάθε ηλικία όλοι αυτό ευχόμαστε. Υγεία. Γιατί υπάρχουν ναι, και νέοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Το ξέρω, δηλαδή δεν έχω και γειτόνους και φίλους και πιο μεγάλους, πιο μικρούς και είναι με τα μπαστούνια και με τα αυτά. Εγώ εμείς τα 40... πια παππού, ξέρεις ποιο είναι το απίθανο. Εμείς τα 49 θέλουμε κάποιον να μας φροντίζει και μόνοι μας είμαστε σαν παλτά με πόδια και εσείς τα 96 λες δεν θέλω κανέναν. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Καλ... Ωραίος. Και σιδερώνομαι και... μαγειρεύω και δίνω και στα εγγόνια πολλές φορές φαϊτό όταν δεν μένει καιρό στη μαμά που είναι η προϊσταμένη στο αντικαρκινικό και πολλές φορές μου λέει ανέβασε φαϊτό απάνω γιατί είχα δουλειά, ήρθα και εφημέρευα και δεν μπορούσα να δω. Τι ωραίο μήνυμα εσύ. Θέλω να μας δώσεις με τη μεγάλη σου εμπειρία ένα μυστικό μακροζωίας. Μακροζωίας. Χωρίστε. Αυτό εδώ που λέω τώρα. Μην παντρεύεστε. Αυτό που λέω τώρα, γιατί εγώ μαγειρεύω αυτό που θέλω. Ενώ αν φέραν τα παιδιά θα μου φέρνανε ό,τι φάει το θέλαν αυτοί. Μπράβο ρε παππούλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την νότα αισιοδοξία και ζωή. Καλημέρα. Τα μου, έτσι όπως είναι τα δικά μου ανώδυνα. Αμήν, αμήν, αμήν. Γεια και χαρά. Καλημέρα. Ποιος? Αλήθεια. Αλήθεια στο λέω. Αυτά δεν μπορώ, το είχα φέρει εδώ στην εκπομπή. Όχι, δικά μας. Αυτά δεν μπορώ. Όχι, μην νομίζεις ότι. Αυτά δεν μπορώ. Χριστιανέ μου, σε λέω. Αυτά και τις μπάμιες. Δεν είναι πεπόνια που μας τα φέρουν εισαγόμενα από λατινική. Είναι πεπόνια που ήταν στραβωρημένα. Ναι, ποικιλία πεπονιού που βγαίνει το χειμώνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Από το κατακόκκινο Αϊχόβεν. Καλημέρα στο Αϊχόβεν. Πώς τα πάτε εκεί με καρπούζια και πεπόνια? Εντάξει, εδώ εισαγωγής είναι. Είναι νόστιμα, ρε παιδί μου, ή λες αχ, Ελλαδίτσα? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Τίποτα, τίποτα. Ελλαδίτσα και πάνε Ελλαδίτσα, αλλά τι να κάνουμε. Ζούμε στο εξωτερικό. Κάτι κερδίζουμε, έχει κάτι χάνουμε. Φίλους... έχει άδεια και φίλους μου, Κώστας, ο Βαραγιάννης. Θα πάω να τον βρω τώρα, στις 25 Αυγούστου. Αλήθεια, θα κατεβείτε? Ναι, δεν είπα, θα κατεβώ. Δεν σας είπε ο Κώστας, ναι, θα κατηγώ. Με εκεί μεγάλη θα πω στα ψακούδια 10 μέρες. Εξαιρετικά, κόμβο στα ψακούδια. Για δεύτερο πόδι, για πρώτο πόδι είναι κομβικό. Ναι, ναι, ναι. Αν και από Χαλκιδική δεν ξέρω. Λαρισαίος είμαι εγώ, αλλά Χαλκιδική δεν ξέρω. Αλλά... γιατί εμείς είμαστε από εγώ ξέρουμε. Θα μαγευτείτε. Καλά, έχω εδώ τον άσχετο τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Αλλά τα ψακούδια πραγματικά είναι κόμβο. Ανάμεσα σε δεύτερο πόδι, σε πρώτο πόδι και ορεινή Χαλκιδική. Ένα βήμα το αξιάρχης για κοψίδια πάνω στο βουνό Χολομόντα. Α, μπράβο. Άσε με εκεί. Άσε με εκεί. Θέλω πληροφορίες. Έτσι. Ένα αρνίσιο παϊδάκι, Εντάξει, εμείς από το κάμπο τα καλύτερα ψάρια είναι οι μπριζόλες. Οπότε. Εννοείται. Καταπληκτικό. Για ένα ψαράκι να πάμε να ψαρονεύρε και τέτοια. Καλημέρα. Ναι, ναι. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αμαύρε άνθρωποι, ήθελα να το ρωτήσω τι καιρό έχει στο Αϊτχόβεν. Έτσι, έχω περιέργεια. Κοίτα, καλό καιρό έχει. Αλήθεια. Καλό καιρό έχει παντού αυτή τη στιγμή, Άρη μου, εκτός από εδώ. Ναι. Σμαραγδά, και στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, δεν μιλάω συχνά για την ΕΡΤ και για εκπομπές της ΕΡΤ για ευνόητους λόγους. Κακό. Ωστόσο, σήμερα το βράδυ προτείνω να δείτε την εκπομπή Τριτολογίες στο ΕΡΤ News. Είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν τη γράψαμε, δεν είναι live, τη γράψαμε χθες. Ναι. Και είχαμε στο στούντιο τρεις μητέρες καλεσμένες και μία σε Skype. Τη βλέπω αυτή την εκπομπή, δεν ξέρεις, το έχω πει. Με παιδιά, με προβλήματα. Να σου πω ότι όταν βγήκαν από το στούντιο, όλο το κοντρόλ έκλαιγε. Δηλαδή και είπαμε στη Σύνθια, που παρουσιάζει την εκπομπή, μπορείς να μας πεις πώς δεν έκλαψες, πώς κρατήθηκες. Τεράστιες ηρωίδες της ζωής.
Τεράστιε ηρωίδε για να δείτε, για να δείτε τα φιλιά τη δύναμη. Τη μαθήτριά μου την Νίκη που δίνει τον αγώνα τη. Για να δείτε τη δύναμη των ανθρώπων αυτών και των μητέρων, εννοείται και των πατερών και των παιδιών. Και υπάρχει στο τέλο μια συγκινητική ερώτηση που λέει. Τι σας έχει μείνει, ας πούμε, με ένα μήνυμα, κάτι. Ναι. Εκεί πέρα χάθηκε μπάλα. 11 η ώρα το βράδυ, δείτε το. Θα το θυμίσουμε. Η άλλη μισή εκπομπή είναι για το Πύλιο, για την κατασκήνωση, για τα 100 χρόνια. Πώς το κατάφερες αυτό. Έβαλες καλημέρα. Βίσμα. Έβαλα βίσμα. Έβαλα βίσμα εμένα, μάλλον. Καλημέρα. Πράγμα. Καλημέρα. Κένταυρο θα σε φωνάζω. Ορίστε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Μάικ Μπορούσια Μενχένγκλαντμπαχ. Guten Morgen, Μάικ. Έλα τώρα, εκνεύρισέ μας με το πόσους βαθμούς έχετε εκεί πρώτα. Παιδιά, εχθές είχε 34 βαθμούς 8 η ώρα το βράδυ. Τι και μετά από μια ώρα κατέβηκε στους ήχους γιατί έβρεχε. Αυτό είναι, κατέβηκε όμως, ρε Μάικ. Γιάννε, να γίνατε ναι, εσείς. Κατέβηκε, εντάξει. Και τώρα έχει συννεφιά με 19 βαθμούς. Πόρε, φίλε. Το καλύτερο καρπούζι θα το διαλέγετε, θα έχει. Να έχει κοτσάνι επάνω, πράσινο κοτσάνι. Σταπά! Θα είναι φρέσκο. Ρε εσύ να σου πω κάτι, τι γίγαντες είστε, ρε γάμο. Μάικ, είσαι θεός. Δηλαδή, πραγματικά, τι τιτάνες. Ακούσαμε για τις ρίχνες φαρδιές. Επειδή έχω διατελέσει αγρότης, ναι. Είναι το κοτσάνι. Έχει θα, μια βαρύτητα. Θα βλέπεις το κοτσάνι να έχει κοτσάνι επάνω καταρχήν. Είναι φρεσκοκομμένο καταρχήν. Έτσι. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Και δηλαδή... κάποτε το διατηρούσαν το καρπούζι μέχρι τα Χριστούγεννα. Το βάζανε μέσα στα άχυρα. Και στάχυρα. Το κυλούσανε κατά διαστήματα δηλαδή, και διατηρούνταν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν εγώ κάτι τώρα είμαι μπαστουνόβλαχος, ας πούμε, και το κόψω το καρπούζι, αλλά δεν το κόψω το κοτσάνι, και έτσι μετά από 20 μέρες, πού θα καταλάβεις ότι είναι φρέσκο. Άμα δεν έχει κοτσάνι, δεν μπορεί να καταλάβεις, αλλά. Καταλαβαίνεις και τη φρεσκάδα του κοτσανιού, ας πούμε. Δεν το παίρνεις, ρε εσύ, Αριστείδη, άμα έχεις αμφιβολίες. Το κοτσάνι εξαιρέεται μετά από. Γιατί μου μιλάτε άσχημα τώρα. Μια εβδομάδα. Δέχομαι αήθη επίθεση τώρα. Μα είσαι εκνευριστικός, δηλαδή. Εγώ είμαι εκνευριστικός. Σου δίνει τέτοιο τύπο, Μάικ, και πας. Ναι, ναι. Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέμε. Το πεπόνι που λέει η κυρία Σμαράγδα. Ναι. Είναι όντως, έχει χειμωνιάτικα που γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μάικ, το τηλεφώνημά σου είναι Phil Spas. Και εδώ εχθές πήρα καρπούζι ελληνικό από το Μεσολόγγι, 94 λεπτά το κιλό. Ωραία, εμείς το παίρνουμε. Πόσο θα το παίρνουμε. Δεν ξέρω πόσο έχει στην Ελλάδα, αλλά. Εμείς το 90 θα το παίρνουμε. Μην νομίζεις ότι είμαστε μακριά. Ναι. Κοντά είμαστε. Αλλά μπορεί να πάρεις μισό, μια φέτα όσο θέλεις. Τι Μεσολόγγι, αυτό που είναι καθαρισμένο. Μανχάιμ, ναι. Τα σούπερ μάρκετ πουλάνε καθαρισμένο, χωρίς τη φλούδα. Μέσα πιατάκι, μισό κιλό. Είναι νόστιμο έχει... τώρα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα είναι, πολύ. Είναι πάρα πολύ. Μέρας είναι. Πέστα, πέστα. Κάθε μέρα έχει. Πέστα με όλους. Κάθε μέρα είναι. Πέστα. Κάτσε βρε, και άμα δεν τα πουλήσουν, τι τα κάνουν, χυμούς. Τα δίνουν στους άστεγους. Τα δίνουν στους άστεγους, ρε. Ό,τι θέλουν τα κάνουν. Δηλαδή έχουμε καθαρισμένα πεπόνια, καθαρισμένα. Σε παρακαλώ. Είσαι παλιοτεμπέλης. Να κάτσε το καθαρίσει το καρπούζι μόνο σου. Καλημέρα σας. Το ξέρεις ότι μόλις κόβουμε ένα φρούτο, αυτόματα αρχίζει και χάνει τις βιταμίνες του. Σαν να τρως χόρτο είναι αυτό. Ναι, το ξέρεις ότι αν κόβουμε ένα φρούτο, έρχεται η γυναίκα μας και κράζει γιατί λερώνουμε την κουζίνα. Γιατί πανάκι δεν έχει να καθαρίσει μετά. Καθαρίζει, αλλά δεν το καθαρίζει όπως καθαρίζει αυτή. Και αφού δεν το καθαρίζει όπως καθαρίζει αυτή, υπάρχει πρόβλημα. Μας βρήκες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει. Τον τρόμαξε τον καλημέρα, έκλεισε κόσμο. Άκουσε τη γαϊδουροφωνάρο πρωί που είναι ορίες ενεξάλλου. Γιατί. Εγώ ανεξάλλου. Να βγει ο κόσμος τώρα, ένας μέσος Έλληνας παντρεμένος άνθρωπος, και να μας πει όταν προσπάθησε να καθαρίσει καρπούζι και λέρωσε λίγο, ποιες ήταν. Οι συνέπειες των πράξεών του. Ποια ήταν τα αντίπεινα του. Το καρπούζι το έφαγε. Αυτό έχει σημασία. Την παντόφλα την έφαγε. Αν είχε και λίγο τι καρπούζι, δεν ξέρω. Τώρα πώς έγινε και μετακύλησε στη συζήτηση περίπου. Εγώ... προνομιακά υπέρ του καρπουζιού στο 80% από το πεπόνι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι πιο πολύ πεπονάκιας. Α, με κασέρι. Θα στο μάθω εγώ. Πεπόνι, και να σου πω κάτι, επειδή έχουμε μια ευρωπαϊκή παιδεία. Ναι. Έτσι γεννηθήκαμε δηλαδή. Ξέρεις, ναι, γεννηθήκαμε εδώ. Εγώ αλλά... στα Μποστάνια ξέρω τα πεπόνια. Το Λεμαίδα Νάουσα τώρα ξέρει, είναι λίγο ευρωπαϊκή εσάνς. Όπως α, δεν λέγαμε χθες για τον γαστρονομικό παράδεισο της Λεμαίδος. Ναι, ανατάμ παπαντάμ. Το πεπόνι είναι με προσούτο, φιλενάδα. Κρεφιλενοείται. Εννοείται, αλλά. Και λίγο μπρι, πάντα το μπρι παίζει. Wow. Το μπρι παίζει πάντα. Εγώ έχω αρρώστια. Έχω αρρώστια με μπρι, το ξέρεις. Ναι, μόνο με αυτό δεν είναι με του κασεριού, του τυριού. Είμαι άσχετος, δεν μπορώ να το παίξω λοιπόν, καθόλου. Το όταν μπρι θα σου μάθω από ελληνικά κασέρια και τυριά, ναι. Που τα λένε όλα οι φίλοι μας οι από κάτω, οι χαμουτζίδες, ναι. Δεν θα φας ξανά ούτε μπρι, ούτε μη, ούτε τι. Αλλά πού να τα βρούμε. Να φας από τίνο. Ναι.
τύπου αυτό που λες και θα σου πω εγώ άμα θα δώσω τα λεφτά σου σε εισαγόμενα ξανά. Καλημέρα σας. Ορίστε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Δεν πειράζει. Σμαραγδούλα από ένα παράθυρο, ψήνεσαι. Ναι, λέω. Α, και ήθελα να σου πω ότι εδώ στην Καβάλα, δεν ξέρω αν το ξέρει, για να μην πάμε στα νησιά που έχουμε καταπληκτικά τυριά, σε όλη την Ελλάδα έχουν του ή άλλου. Κάνουν μια προσπάθεια κάτι τύπη καταπληκτική, με διάφορα τέτοιου τύπου τυριά που πηγαίνουμε εμεί και τα αγοράζουμε τα εισαγόμενα. Ναι. Κάτι πεκορίνο που λέμε εμεί και ναι, κάτι. Ναι. Ναι, 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 όλα αυτά. Το είδα αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Δηλαδή πεκορίνο δράμα, α πούμε, ή ξέρω εγώ. Μα αφού το έχουμε ρε, εσύ, με την τυροκομεία. Κύκλοπας, you know. Ναι, μοτσαρέλα γρυβενών και τέτοια. Κλείστον. Δεν μπορώ να σε κλείσω κιόλας, κατάλαβες. Έχεις εξήγησε τα πλυμπλίκια από εκεί. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Μας κλείνουν, εκνευριζόμαστε. Μας φτύνουν. Μας έχουν ανοιχτούς, πάλι εκνευριζόμαστε. Πείτε μας τι θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα με την κρίνια νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Εννοείται, καλημέρα. Είναι επίκαιρο. Τι γίνεται, αυτή η γραμμή πέφτει. Αυτή τη γραμμή περιμένω για να πάμε στο παράθυρο, να σου πω την αλήθεια, να μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά ναι, γκρίνια. Να σου πω κάτι, γκρίνια. Πας να καθαρίσεις ένα καρπούζι, ρε παιδί μου, στην κουζίνα, έτσι. Κάτι να καθαρίσεις, ας το καρπούζι, ρε παιδί μου, πας να καθαρίσεις κάτι. Και σου φεύγει, ρε παιδί μου, μια σταυρά και δεν τη βλέπεις. Γιατί να μην τη δεις, και τι είσαι τυφλός. Έρχεται μετά η Εκατερίνη, ας πούμε, και άντε το, και εντάξει σταγόνα, αν την πατήσεις και γεμίσει όλο το σπίτι. Άδικο έχει. Δηλαδή μια σταγόνα ροδακίνου, ας πούμε. Μάλιστα. Θα λερώσει και τη μισή οικοδομή, καταλαβες. Δεν με λες. Ναι. Να της το πω σαλονικιώτικα. Ναι, πραγματικά. Πόση ώρα έκανε για να το έχει καθαρίσει το σπίτι για να μην δεις εσύ αυτή τη σταγόνα και να πας να της το κάνεις όλο μπάχαλο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Δεν απαντάει, ε. Ορίστε. Δεν θα γίνει αυτή ποτέ, αυτή θα βγει ποτέ. Όχι. Ήταν φιλότιμη προσπάθεια. Πάμε παράθυρο. Έχω συνεχίσει, Μαράγδα, να βλέπω το ρολόι πάνω, ναι, στο στούντιο. Και τώρα που είμαι από εδώ, ξέρεις, κάνω έτσι και κοιτάω και λέω τι γίνεται, γαμώ, τι ώρα είναι. Κάτι λείπει, ε. Ναι, 46 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Εμάς δηλαδή. Μαράγδα Μπασάμπου και Άρη Παναγιωτίδη στα μικρόφωνα. Τρεις λαλούν που γίνανε δύο. Κώστα Βαραγιάννη στην παραλία. Τι γέλιο έκανε χθες. Είπαμε. Είμαι σίγουρος ότι τέτοια ώρα μπορεί και να ετοιμάζεται να βουτήξει. Γιατί ξέρεις, η συνήθεια είναι άτιμο πράγμα. Δεν το συζητάω. Άτιμο πράγμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας, επιτέλους. Καλημέρα. Κάνω τηλέφωνα από Κιλκής. Καλημέρα στο εξωτικό Κιλκής. Γιατί λοιπόν είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω ότι έχετε τα καλύτερα καρπούζια ή πεπόνια, δεν ξέρω. Τώρα θα σας πω εγώ που βγάζω τα καλύτερα καρπούζια. Για πείτε. Αλλά από πεπόνια δεν ξέρω, από καρπούζια ξέρω. Να το, για να ακούσω. Από Αργυρούπολη Κυλκής. Αργυρούπολη Κυλκής, ε. Στο στρατόπεδο. Για ήταν κάποτε ναι, αμερικανικές βάσεις. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα, ναι. Και έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέος, έξω το ΝΑΤΟ. Οτιδήποτε έχει μια ποντιακή εσάν, ακόμη και το καρπούζι, ας πούμε, είναι πιο ωραίο. Είναι έτσι, πιο ωραίο, να μας πείτε, λες, ναι, εσύ, ναι. Γιατί να μην είναι δηλαδή, τα μικρασιάτικα, ας πούμε, τα χαλκιδικιώτικα. Δηλαδή, τα ποντιακά έχουν άλλη χάρη, ρε φίλε. Άντε, πώς το κάνουμε. Έχετε χάρη γενικά οι πόντιοι. Είστε πόντιος. Τι κάνετε, καλά. Όχι, μια χαρά είμαι, πόντιος είμαι. Μια χαρά είμαι, πόντιος. Καταπληκτικό. Καλά είμαστε. Είπαμε να το ελαφρύνουμε. Είμαι πόντιος, αλλά αμέσως πόντιος σε τράνινα. Είστε ή δεν είστε. Μισός-μισός. Α, μισός-μισός. Μισή η μαμά πόντια, μισός ο παπάς ντόπιος. Και γιατί, τι ειδικό έχουν τα καρπούζια της Αργυρούπολης, είναι πιο γλυκά? Γιατί έχουν καλό χώμα. Έχουν καλό χώμα. Χωματίλα. Κατάλαβες, Άρη, ποιο είναι το μυστικό τελικά? Κατάλαβα. Ο βασίλακος είναι, και ο βασίλακος βγάζει και το αγιονέρι βγάζει. Αλλά το χώμα, το χωραφείο έχει η ουσία. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό που είπατε τώρα. Όπου έχει καλό χώμα, όπου μεγαλώνει καλά, έτσι είναι. Ναι, και τα φροντίζει καλά ο παραγωγός. Καλή σου μέρα, καλημέρα στο Κιλκής. Να είσαι γερός και δυνατός. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Εσύ τώρα είσαι η Δήμων, καλημέρα κιόλας Ντούντα. Στα Χρυσάθεμα θα μας βγεις και στα καρπούζια και στα πεπόνια? Όχι, δεν έχω ιδέα από καρπούζι, το ομολογώ. Προτιμώ τα πεπόνια. Μπράβο, και Ντούντα. Το διαλέγω από το αν μυρίζουν όμορφα. Γιατί τα άοσμα συνήθως είναι σαν τα αγκούρια που επίσης δεν έχουν μυρωδιά. Είσαι και όντως δεν έχουν γεύση. Είσαι όντως πεπονάς. Μάμα όντως το πεπόνι λοιπόν. Η μυρωδιά από το πεπόνι είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Αριστίδη Παναγιωτίδη, επειδή γνωρίζεις από μουσική, θα σε παρακαλέσω να βάλεις ένα κομμάτι από τους Cocteau Twins. Μάλιστα. Άρχισαν οι παραγγελίες. Το Blue Bird. Wow. Όχι μπλε πουλί, μπλε μουσης και ανοπόγων. Για να το αφιερώσω στη Σμαράγδα. Μάλιστα. Σμαράγδα μου, άμα μπορείς, άκουσέ το στο YouTube με lyrics. Γιατί η στίχη είναι γεμάτη νόημα. Για τους συνεργάτες που έχεις κάθε πρωί. Και τι τραβάς μαζί τους. Καλά, ντροπή. Δεν υπάρχει τούτα. Μου έκανε εντύπωση μία λέξη που είπες. Κιανοπόγων. Άραγε ξέρει ο κόσμος στις μέρες μας ποιος ήταν ο Κιανοπόγων και τι συμβολίζει το όνομά του. Άραγε. Εγώ γνωρίζω την ταινία με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Α, ναι, την είδες. Βέβαια, καταπληκτική. Εκεί με το εκκλησιαστικό το όργανο. Φανταστική ταινία για όσους δεν είναι. Παλιά, βέβαια. Δεν πειράζει, all time classic. Και ξέρεις, μουσική μου μάθανε στο σπίτι της Σύνθειας ο Αντώνης ο Παραράς. Α, ο συγχωρεμένος. Ναι. Έλα ρε, εσύ, γιατί το κάνεις αυτό τώρα. Τα αστραλέζικα. Ναι. Και έτσι μπόρεσα και... με αγαπημένο... Με ακούω ποιοτική μουσική. Με αγαπημένο τραγούδι Αντώνη Παραρά, Bob Marley, έτσι. Don't worry about a thing. Τον είχαμε διευθυντή στην κατασκήνωση και μας ξυπνούσε κάθε πρόβλημα την κατασκήνωση με Bob Marley. Ο συγχωρημένος ο Αντώνης. Μπράβο, ρε. Ασφαλώς και θα παρακολουθήσω την εκπομπή το βράδυ της συμμαθήτριας μου, της Σύνθειας. Και ξέρεις, τώρα θέλω να το πω εδώ λιγάκι, παιδιά, συγγνώμη, γιατί ξέρετε να κάνουμε και εκπομπούλα λίγο. Έρχεται σε μεγάλη αντιδιαστολή με αυτό που ζήσαμε χθες με ένα παλικαράκι αμαία που έφυγε από θερμοπληξία 3 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο και οι γονείς του δεν είχαν ιδέα ότι είναι εκεί, έτσι. Κάθε καλοκαίρι. Οφείλω μια εξήγηση από τα εχθές, γιατί έχει καταντήσει γκρινιάρης ο Αριστίδης. Εγώ γκρινιάρης. Μα με έχει βγάλει την ψυχή η Ντούντα λίγα λες. Καλά, ντροπή, έτσι, ντροπή. Όσο παδός της Everton που ζει στη σκιά της συμπολίτης σας μεγάλης Λίβερπουλ και είναι 30 χρόνια άτιτλος. Δώσε πόνο. Εγώ ξέρω ότι ο καλύτερος παίκτης του τελικού από την Αγγλία υπήρξε ο τερματοφύλακας της Everton, Pickford. Με Pickford τερματοφύλακα και τη λουζέρο ψυχολογία που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια όντας ως τερματοφύλακας της ομάδας που κινδυνεύει τα τελευταία χρόνια να υποβιβαστεί, ενώ παλιά πήγαινε για πρωταθλήματα, τα έπαιρνε, πήγαινε για ευρωπαϊκούς τίτλους, τους έπαιρνε. Ισχύει. Και με αρχηγό τον Κέιν του Άρη της Αγγλίας που είναι περισσότερα χρόνια από την Everton η Tottenham, έτσι 50 χρόνια η Tottenham, 30 χρόνια η Everton, και με έναν προπονητή μυρουδιά, τι περιμένεις, περιμένατε κι εσείς να πάρετε Euro οι ακλόφιλοι. Να σε καλά, Ντούντα μας, τα λέμε αύριο. Επίσης έχω να σου πω, αγαπητέ Αριστίδη, ότι ενδιαφέρεται και η ομάδα σου στην Αγγλία για τον Braithwaite, έτσι. Ναι. Να το έχεις υπόψη σου. Λογικό το βρίσκω. Ήταν κατάληξη εκεί. Και τελειώνοντας, για όσους πανηγυρτζίδες έσπευσαν να κόψουν εισιτήριο για σήμερα για να δουν τον Αντετοκούμπο, δεν θα το δουν. Αυτούς έχει ίωση και δεν θα τον απολαύσουν. Ναι, ο Γιάννης δεν θα είναι σήμερα. Τώρα ήταν βαρύ λίγο αυτό που είπες. Γιατί πανηγυρτζίδες, πόσες ευκαιρίες θα έχουν πια από εδώ και πέρα να δουν Γιάννη? Ναι, αλλά από δεν κοντά θα το δουν. Δεν θα το δουν. Θα πας. Θα το περιμένουνε. Θα πας. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καλή σου μέρα, Ντούντα. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Χαρήκα. Εγώ θα είμαι εκεί, το ξέρεις τώρα, λόγω δουλειάς. Καλημέρα. Καλά, ναι. Ορίστε. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε Αριστίδη Παναγιωτίδη για άλλη μια μοναδική εμφάνιση. Παλατάκι. Καλημέρα, ορίστε. Καλημέρα από Γερμανία. Guten Morgen, Deutschland. Καλώς το Σμαράγδα. Εντάξει, μια καζούρα κάναμε εσύ. Αμάν. Σάκι. Με το φιδάκι. Ειλικρινά τώρα, πρωί-πρωί μου φύγει ο καφές από τα χέρια. Και εγώ έχω τραυματική εμπειρία από φίδι. Δεν παίζει. Δηλαδή από πιτσιρικάς παραλίγο να την πατούσα μια και κάλλη. Οχιά. Οχιά και από συνήθεια απλά πήδηξε γιατί ήξερα ότι είχε λακκούβα εκεί. Ενώ μέσα στη λακκούβα είχε φίδι. Και ούρλια ξαναμπούμε και ήρθε γιαγιάκα με το τσεκούρι. Εντάξει, πάλι καλά. Τώρα τι έφταιγε το καημένο το φιδάκι βέβαια. Εμείς πάμε στα άλλη μέρη. Δηλαδή τι θέλετε, ρε ναι, φίλε. Ακριβώς. Δεν μας αρέσει το φίδι, τι φταίει το φιδάκι. Ρε παιδί μου, επειδή εμείς είμαστε μουρλοί.
για χωριό πάνω στα βουνά, γρυβενά, βράχια, δάση, τέτοια. Δηλαδή, θα έχει φίδια. Φυσικά και θα έχει φίδια. Τι θα έχει, ρε φίλε. Α, μπράβο, τι θα έχει, πιγκουίνους. Εννοείται. Από γρυβενά, ράφτινγκ έχεις κάνει εκεί. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ρε άνθρωπε, κάνει, μοναδική εμπειρία. Έχω κάνει άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, ορμπασίες τέτοια, αλλά ράφτινγκ. Έχω πάει εκεί στο βουνό, βρήκα κάτι δέντρα, δεν θυμάμαι πώς πέρασα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδάκια. Καλημέρα, Σάκη. Εγώ τσάι νόμιζα ότι έχω και τέτοια. Καλημέρα σας. Γιατί κλείνεις τον κόσμο έτσι απότομα. Μπορεί να θέλω κάτι να τους ρωτήσω. Ναι, ναι. Τι να ρωτήσεις, πώς πέρασε το βουνό. Ορίστε, γεια σας. Την περιουσιακή τους κατάσταση. Καλημέρα. Γεια σας. Καλά εξηγήθηκε ο Ίγκη, το Ίγκη. Ο Ίγκη, να σου πω, να σου πω το εξής. Ναι. Ότι είχε ένα θέμα με την οικογένειά του και το ότι ήθελε να είναι κοντά στους γονείς του και βεβαίως να υπάρχει αεροπορική σύνδεση. Να σου πω, από φέτος υπάρχει αεροπορική σύνδεση απευθείας με Ισλανδία από Αθήνα. Πράγμα που στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Τώρα, αν εξηγήθηκε καλά ή όχι, για οικογενειακούς λόγους πάντως, ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ίσως είναι πιο κοντά. Γιατί του κάναμε καμία πρόταση και δεν το θυμάμαι. Α, μπράβο. Δεν το θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Εντάξει, απλώς ας ρωτήσω το Μαουρίτσιο λίγο που δεν έβγαζε μάτι και κάτι. Ότι δεν είναι πάντα το ίδιο. Εντάξει, να σου πω κάτι, σε αυτή την ηλικία να σου πω κάτι, το όνομά σου το μικρό. Γιώργος. Γιώργο, να σου πω κάτι. Σε τέτοια ηλικία να βρεις τετραετές συμβόλαιο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Αφού τα χώνει λίγο γενικότερα, βασικά τώρα θα βγάλω λίγο εκτός κλίματος. Δεν πειράζει καθόλου. Λείπει και ο Βαραγιάννης τώρα. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Βγάζω το καπέλο πάντως πραγματικά με λίγο δόση ειρωνίας, με λίγο ειλικρίνειας στους φιλάδους του Άρη. Δηλαδή πώς γίνεται, ρε παιδιά, έχει τώρα 2-3 χρόνια, 40 και αυτά. Βλέπεις, ας πούμε, ότι έχουν μια ομάδα η οποία έχει να δει τίτλο από τότε που γεννηθήκανε. Έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Και βλέπεις, αν πας να πεις κάτι για το Μάτζιο, είναι στρατηγός. Αν πας να πεις κάτι για τον πρόεδρο, είναι ο... δεν ξέρω εγώ. Είσαι σίγουρος. Δεν το πιστεύω. Πολύ Βαραγιάννη ακούς. Δεν το πιστεύω. Τώρα έχει αλλάξει λίγο τώρα φέτος, μετά την αποτυχία. Αλλά εν διαστολή με εμάς, την κρινίτσα και το δόντιο την βγάλουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, και εμείς δεν μεγαλώσαμε μέσα σε κούπες, δηλαδή δεν γυρνούσαμε το 33 πλευρό. Χρόνια. Δεν γυρνούσαμε το πλευρό και σκοντάφταμε, ας πούμε, στα κύπελα. Έτσι, αλλά όταν έχεις πρόεδρο το αλλά όταν έχουμε πρόεδρο τον τεράστιο Κεβεργιώτη Βαν, θα βγάλουμε το δόντιο. Δεν βάζει, δεν δίνει δηλαδή. Πραγματικά είμαστε, το έχουμε, ας πούμε, ένα τώρα λίγο. Κοίτα να σου πω. Θα σου πω όμως και κάτι. Αν η γκρίνια είναι επικοδομητική και για το καλό, όπως απέδειξε η ιστορία πλέον, έτσι, σημαίνει ότι τον ΠΑΟΚ τον πάει ψηλά, τον πάει καλά. Πάει δηλαδή, ψηλά, σκαλοπάτι, ψηλά. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Αρκεί να είναι αυτό που είπα, επικοδομητική. Να μην εντάξει, είναι δηλαδή, δόλια. Επικοδομητική γκρίνια είναι μόνο γκρίνια της γυναίκας. Δεν υπάρχει άλλη γκρίνια επικοδομητική. Έτσι, αυτό είναι de facto. Και εγώ γκρινιάζω που δεν έχουμε πάρει φόρα. Άρα καλά. Άρη μαζί με το ροδάκι να βάλει και το καρπούζι. Εσύ καρπούζι τρως εκεί πέρα. Ναι, ρε φίλε. Βάλτο. Είναι από το αγιονέρι το καρπούζι, αλλά έχει δύο αγιονέρια. Το ξέρετε, το παλιό και το νέο. Πες μου ότι έχουν κόντρα. Κάτω αγιονέρι, πάνω αγιονέρι. Η μεν είναι πόντι, η άλλη είναι μικρασιάτη. Η μεν είναι κουκουέ, η άλλη είναι απ' την άλλη. Για εκεί είμαστε. Εγώ και ο Αριστίδης. Ψάξτε το λίγο. Έγινε. Καλή σου μέρα. Πρόσεξε τώρα. Καλημέρα, ευχαριστώ με την πληροφορία. Ωραίο. Είναι για εκεί. Αν πάρουμε εμείς σύνταξη, είμαστε εσύ θα πας με τη μεριά των ποντίων, εγώ με τον μικρασιατό και θα μαλώνουμε για τα καρπούζια. Ναι, όντως. Το δικό μας το καρπούζι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια. Έλα, ρε Γόλη. Έλα, πες επιτέλους. Είναι ο θείος μου από την Άουσα, λοιπόν, ο Γόλης, ο οποίος νιώθει γιατί είναι ο Γόλης, Γρηγόρης Γόλης στην Άουσα. Πες, θα τοποθετήσω, εν πάση περιπτώσει. Σμαράδα, μην ξέχαζες. Μα λέει ο Γόλης, Γρηγόρης. Όχι, ο Θείος τα λέει. Ο Θείος. Ο Θείος. Έλα, Θείε. Ο Θείος τα λέει. Βάλε μας τη θέση μας. Τι κάνεις. Είμαστε πολύ καλά και έχουμε αυτή είστε την. Είστε πολύ καλά, έτσι. Έχουμε αυτή ωραία, την αντιδικία. Που ακούω τη φωνή σου. Εγώ δεν παίρνω γιατί είναι εκείνος ο Βαραγιάννης, ο Αριανός. Συν της άλλης είναι και δεξιός. Αφήστε τον να κάνει τον Κωστάκη μας διακοπές. Μια φορά στις διακοπές θα γυλώξει. Είναι πακέτο, έτσι λέω, άσως λέω. Μόλις το φίλο μου του Γιάννη παίρνω τα μισά νύχτα.
Να μην ανοιχτά, τι κάνει ο Σάρα, τι καιρό έχει ζέστη? Εδώ, τώρα, εδώ που είμαι έχει δροσιά. Ωραία, αυτά είμαι είναι τα ωραία. Στο κτήμα, κοιμήθηκα στο κτήμα σήμερα. Στο κτήμα τι έχεις? Ησυχία ρε φίλε, είναι μακριά από τη γυναίκα του, ησυχία έχει. Εσένα ρώτησα. Έχω ελιές, έχω κάστανα, καρύδια, τα πάντα. Ωραία, τώρα θα βάλουμε στην εξίσωση, καρπούζι, πεπόνι ή ροδάκινο? Καρπούζια και πεπόνια έχουν τα παιδιά μου, ασχολούνται με τη μαναβική. Εμείς ροδάκινα είχαμε κάποτε. Ροδάκινα, ροδάκινα, ροδάκινα θα προωθήσουμε τον τόπο. Το προϊόν της Νάουσας. Εννοείται. Να χαρώ εγώ. Γεια σου όλοι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, λοιπόν, την καλημέρα μου, άρα καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά, όλοι καλά. Τα παιδιά καλά, όλοι δόξα καλά. Δόξα Θεώ, πύλιο, κατασκήνωση είναι τα παιδιά. Καλημέρα μου. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Έχω να φάω τώρα που το είπες, νόστιμο ροδάκινο. Ροδάκινο, την προηγούμενη εβδομάδα, Μαράδα. Νόστιμο, όντως, ή περίπου. Όχι, όχι, ζαλίστηκα. Καλημέρα. Από Νάουσα ή από σούπερ μάρκετ? Από Νάουσα ήταν, ναι, ναι, καλημέρα. Εντάξει. Τα κεράσια του Κρίς φανταστικά, πλάκα πλάκα. Δεν έφαγα ούτε ένα. Ούτε ένα. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Καλά να πάθετε κύριε. Ονομάζομαι. Γεια σου Γιάννη. Ήθελα να γκρινιάξω λίγο. Βεβαίως, εδώ. Μόλις τελειώσεις το τηλεφώνημά σου Γιάννη, μην καλείτε, ναι, για δύο λεπτά. Γιατί ψάξαμε τη Σμαράγδα και βρήκαμε το τραγούδι που λέγεται Η Γκρίνια της Μαρίας Κυλαϊδόνη. Δυνατά θα το βάλετε, να το ακούσετε. Θα κλάψουμε 1,5 λεπτό και θα επανέλθουμε. Πες μας Γιάννη. Λοιπόν, την Κυριακή ήρθα κάτω μια βόλτα στην Αριστοτέλους που είχατε εκείνο το event με, ναι, το Euro. Ναι. Mm-hmm. Έγινε ένα περιστατικό τώρα. Έχω μια κόρη 2,5 χρονών. Ναι. Και κάναμε μια βόλτα. Κάποια στιγμή εκεί μοιράζατε μπαλόνια. Ναι. Γιάννη. Είμαι ένα ύφος, είναι μόνο για αυτούς λέει, που κάθονται εδώ. Και δεν το έδωσε ένα μπαλόνι. Δεν είναι ούτε για το αντικείμενο, ούτε για τίποτα. Πώς μπορείς να πεις ένα παιδάκι 2,5 χρόνο δεν σε δίνω μπαλόνι? Γιατί δεν ήρθε σε εμάς, Γιάννη? Κάποιος τώρα... τώρα δεν θα κάτσω να κάνω φασαρία τώρα εκεί. Λίγο πολύ... Όχι ρε εσύ Γιάννη, αλλά να σου πω κάτι. Αφού μας ακούς και βλέπεις ότι είμαστε εκεί. Μετά πήραμε μπαλόνι, έτσι. Θα το πω και αυτό. Α, πάλι καλά. Γιατί αλλά... φασαρία τώρα. Κάποιος στραβοξύπνησε. Ναι, αλλά όχι, ένα 4 μπαλόνια πήραμε. Γιατί έχουμε και κάτι ξαδερφάκια. Έτσι ήθελα να το πω λίγο. Το δηλαδή, καταλαβαίνω, ήταν... το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν... γι' αυτό είπα λίγο να κρυφτεί. Άντρας ή γυναίκα το έκανε? Μια κοπελίτσα ήταν. Μετά ήταν δυο. Η μία πρέπει να τη θυμόταν μετά τη μικρή και πήγε την έδωσε ένα μπαλόνι. Αλλά... Ναι, ωραία, εντάξει, να σου πω κάτι πολλέ φορέ. Πέφτουμε σε στιγμέ. Όχι, όχι, όχι. Τι εντολή τώρα, μην έρθει μπαλόνι σε παιδάκι. Είναι πολύ δυνατόν. Περίεργο ήταν τώρα αυτό. Δύο χρονό τώρα έκλαιγε μια ώρα μετά. Αχ, μωρέ. Έπρεπε κατευθείαν σε εμά να έρθει, Γιάννη. Εννοείται, Γιάννη. Δεν σε ερχόμουν τώρα. Δεν είναι λίγο. Καμιά φορά ξέρει και τα πιτσιρίκια, άμα πάρουν μια εντολή, είναι λίγο από απειρία. Δεν μπορούν να φιλτράρουν. Κατάλαβε τι σου λέω. Πού να το εξηγήσει τώρα, δύο χρονών τώρα το μωρό, ότι δεν είναι για μα τώρα αυτά τα μπαλόνια? Εννοείται πω. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Κατά τα άλλα, έκατσε, μα είδε. Κάλυψα, λέω. Όχι, εγώ για τον μπαλόνι ήρθα. Δεν μπορούσα να κάτσω πολλή ώρα. Ναι. Για τον μπαλόνι ήρθα. Το πήραμε τζάμπα και φύγαμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, ρε φιλέ. Έγινε καλή. Να σε καλά. Έτσι λοιπόν, είναι, φιλέ, να τα λέμε και τα καλά, να τα λέμε και τα στραβά δηλαδή. Και εγώ θέλω να γκρινιάξω για την Αριστοτέλους. Να σου πω κάτι, μ' αρέσει που δεν γκρινιάζεις. Είσαι πολύ ψηλός. Σε όλα τα βιντεάκια με επισκιάζεις. Ναι, αλλά μαύρος. Καλά κι εγώ. Κογκολέζα, βγαίνει μαθρέμα, δεν το συζητάω. Κάτσε να πάρω τη γυναίκα μου λίγο, να την πω να ακούσει λίγο ραδιόφωνο. Να πάρει τη γυναίκα σου να πει ότι την κατηγορείς, ότι αν κάνει μία πιτσιλιά, γκρινιάζει. Να τσαφιερώσω ένα τραγούδι. Να. Έτσι, μισό λεπτό τώρα να δω, αν είναι ξύπνια βασικά. Συγγνώμη, θα τολμήσει να ξυπνήσει τη γυναίκα που κοιμάται που μπορεί να μην είχε καλό ύπνο λόγω καύσωνα. Γιατί εμείς είχαμε καλό ύπνο, δηλαδή. Παίζει με τη φλόγα. Λες, Κατερίνα, τι κάνεις, καλημέρα. Τώρα σηκώθηκε. Καλά, σου αφιερώνω ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, ξέρεις, λέγεται Η Γκρίνια. Η Σμαράγδα γελάει, νομίζει ότι θα με χωρίσεις. Εντάξει. Δεν νομίζω. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα, γίνεται χαμός. Σε φιλό, καλημέρα. Είμαι σίγουρη πια. Θα περιμένει απλά να μεγαλώσουν οι καλλιρόοι με τη Μαριάννα. Λοιπόν, ακούτε Μαρία Κυλαϊδόνη, Η Γκρίνια. Νομίζω ότι κάτι ο καθένας μας σε αυτό το τραγούδι βρίσκει. Έτσι. Αυτό που τόσα χρόνια ζητούσα δηλαδή, πάλι
πάλι θα γκρινιάζω, ούτε αυτό δεν θα μου κάνει, γιατί εγώ την γκρινιά μου αγαπάω πιο πολύ. Είμαι σίγουρος ότι σε κάποιο στίχο του τραγουδιού βλέπουμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Το τραγούδι είναι κορυφαίο. Να πούμε ότι πρόκειται για την κόρη του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είναι η Μαρία Κυλαϊδόνη. Είναι η Μαρία Κυλαϊδόνη, η οποία έπιασε σφιγμό. Εννοείται. Okay. Βέβαια μου γράφουν εδώ και το ξέρω κι εγώ. Οι παλιοί γκρίνιαζαν κάτι επίτηδες του έξω για να μην το ματιάξουν. Όταν κάτι καγλό του συνέβαινε, λίγο το υποβάθμιζαν, λίγο λέγανε έλα μωρέ. Αλλά επειδή ο λαός είναι κουτσομπόλης και ξέρανε οι άλλοι ότι αυτό που του συμβαίνει είναι καλό, λέγανε κοίτα ρε τον γκρινιάρι. Κατάλαβες τι είπα? Α, πολύ σε νοιάζουν αυτά που λέω, ε. Όχι, να φύγω, όχι, να φύγω, μήπως τελικά. Όχι, γιατί γκρινιάζεις? Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί μπορώ. Και να γκρινιάζω, έχω δίκιο που γκρινιάζω, λέει ο άλλος. Δεν την μπορώ την γκρίνια, ρε φίλε, πραγματικά δεν την μπορώ. Κοίταξε, νομίζω ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Και ειδικά όταν είναι και χωρίς αιτία, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Αλλά ναι. Τελικά κάποιος τους βοηθάει. Θες να πάμε μηνύματα? Εννοείται, Σμαράγδα. Να δω τι γίνεται με την καρπουζοπεπονίαση. Καλημέρα στο Χρήστο. Με μια εξαιρετική πανέμορφη εικόνα από τον μπαλκόνι του. Με πρωινό καφεδάκι. Ωραίος, μεσογειακός, λιτός, με κριτσίνη. Και νεράκι, ελληνικός ο καφές εννοείται. Όχι εσπρεσιές, τώρα τα είχαμε και στο χωριό μας. Φίλιρο να καταλάβω, Χρήστο, γιατί είναι πολύ ωραία εικόνα που μας στέλνεις. Το δάσκαλό μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πραγματευόμαστε τι άλλο? Το μπάσκετ, εννοείται. Τελευταία στάση Θεσσαλονίκη. Και γράφει κιόλας ο Χρήστος, πρωινός καφές, αξία ανεκτήμητη. Θα μπορούσαμε να μαλώνουμε και για τον καφέ σήμερα, να ξέρεις. Ναι. Πώς. Κοίτα, να σου πω κάτι. Με τι τρόπο. Ο καφές, ρε παιδί μου, τώρα, όταν θέλεις καφέ πολύ. Και είναι μάπα ο καφές. Μάλιστα. Είναι μεγάλο ψώνιο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει χειρότερο για μένα. Είναι μεγάλο ψώνιο. Ναι, έχεις δίκιο. Η γυναίκα μου έτσι έχει θέμα. Όταν τρελό. Θέλει καφέ και είτε καθυστερούμε και στο τέλος δεν παίρνουμε ή δεν πίνουμε, ή όταν πάμε και είναι μάπα ο καφές, ναι. Ή όταν θες πολύ καφέ να πιείς, παιδί μου, και έχεις μια δουλειά και φεύγεις και δεν τον πίνεις. Και δε, ναι, αυτό. Εγώ δεν είμαι πολύ του καφέ. Με την έννοια πια. Να, θα με δεις. Με βλέπεις κάθε μέρα. Παίρνω ένα καφεδάκι ή φτιάχνω ένα καφεδάκι ενίοτε και πάω με αυτό. Αλλά αν δεν είναι αυτό το καφεδάκι όπως το θέλω εγώ. Ναι, είναι ψωμί. Γκρίνια. Μαρία Κυλαϊδόνη. Όταν είμαστε πιτσιρικάδες, έχω ένα φίλο, το Μάκη, είναι πυροσβέστης τώρα. Που έκανε ρε παιδί μου, είχε η σχέση του με το καφέ ήταν. Πώς το πω έτσι, για να μην προκαλέσω. Πολύ ωρή. Δηλαδή το καλαμάκι στο τέλος, ας πούμε, ήταν μασημένο μέχρι το ποτήρι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ έτσι είμαι. Λέγαμε να πάμε για ένα καφέ, ας πούμε, στις 11 και στις 12.30 μία ήταν ο καφές ακόμη κάπου στη μέση. Και πάντε πάμε να φύγουμε. Ναι, ρε. Και έλεγα, μαμά, γιατί το πήρατε τόσο γρήγορα το καφέ, ρε παιδιά. Η γυναίκα μου έχει το άλλο το ψώνιο. Αν δεν ακουστεί το. Αυτό δεν τον πετάμε τον καφέ. Μάλιστα. Και τυχαίνει να μπει σε ένα μαγαζί, σου μάρει, κράτε λίγο τον καφέ για να μπω. Μα δεν είναι καφέ αυτό, τελείωσε. Όχι, να το πιω το καφέ. Τρελαίνομαι με αυτά. Την τελευταία τζουρίτσα, ε. Ναι, ρε, εσύ. Ναι. Εντάξει, κάτι ξέρει η Κατερίνα, μερακλού. Καλημέρα από Θοδωράκη Αριδέας. Ο Δημήτρης μας λέει, υψώματο 450 μέτρα, αλλά ζέστη. Το έχω πει πολλές φορές. Τα βουνά είναι λογικό και όταν έχετε τις θερμοκρασίες, εννοείται μεσημέρι και γενικά, έχουν ζέστη. Ναι, 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 ισχύει. Φυσικά, αφού είναι πιο κοντά, είναι πιο ψηλά. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι με την πεπονάκια από το Ρετριέ, λέει ο Χρήστος. Ναι, ρε φίλε. Ήπουλη τοποθέτηση. Καλημέρα από Ρουφ. Καλώς το Στάθη. Σμαράγδα, εμένα να ακούς. Το καλύτερο καρπούζι είναι του γείτονα. Ναι. Άποψη. Καλύτερο καρπούζι το έχει η μάνα μας πάντα. Το έχει, τελικά. Το έχει. Γιατί και εμείς η μάνα μας είμαστε για τα παιδιά μας. Ξέρεις, νομίζω είναι η εμπειρία. Είναι η εμπειρία. Είναι η εμπειρία. Εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι, παιδί μου. Τώρα ξέρεις, οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στη φύση. Παναθωμά, εσύ δεν μεγάλωσες έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ το νομίζω. Στη μαύρη Πτολεμαϊδα εκεί που ήσουν. Και στην πανέμορφη Νάουσα. Και στην πανέμορφη Νάουσα. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να διαλέξω, ας πούμε, Ροδάκινα. Στο Ροδάκινο νομίζω ότι έχω χέρι. Γιατί. Και μίλα επίσης. Γιατί είχε ο παππούς μου συγχωρημένος, ο θείος μου, η μητέρα μου, έχουν πάει στα χωράφια. Έχω δει, εν πάση περιπτώσει. Για φρούτα άλλα δεν μπορώ να πω τώρα. Κοίταξε. Δηλαδή αυτά μας είπαν οι ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι, παιδί μου, ξέρεις, πας και τρως κάτι ντομάτες και λες, γιατί να μην την πάρω αυτή την ντομάτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, ένας πάγκος εδώ, ένας εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, η αγκούρια, ας πούμε. Ναι, μέχρι τη δική μας τη γενιά, δηλαδή να μας βάλω άντε, θα βάλω και τους 36. Ούτε καν τους 35. Μέχρι 50
η άλλη εννοείται. Έχω την εντύπωση ότι προλάβαμε τα χωριά μας με τους παππούδες μας, ναι, να έχουν μπαξέδες, να μας μαθαίνουν πράγματα. Δηλαδή ο παππούς μου και τι δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι που να μην είχε. Ναι. Πρόσεξε, ορεινή Χαλκιδική με έχει και φραουλίτσες. Βγαίναν πιο αργά, δηλαδή όταν ο άλλος παίρνει ντομάτα, ξέρω εγώ, τέλη Ιουνίου, εμείς παίρναμε αρχές Αυγούστου. Ισχύει, ισχύει. Καλημέρα. Όπα, έκλεισε η γραμμή. Είναι ο ίδιος, να ξέρεις. Ναι, πέφτει. Ο αυτός που προσπαθεί. Λοιπόν, θέλω να πούμε κάτι, Σμαράγδα, το οποίο είναι χρηστικό, αλλά είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους, θα πούμε κάτι χρηστικό. Γιατί δεν είναι χρηστικό το γεγονός ότι σήμερα ο κόσμος αντιλαμβάνεται πώς θα αγοράσει ένα καλό καρπούζι, δηλαδή. Όχι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν συμμετέχει ο ακροατής. Λοιπόν, χθες βγάλαμε ένα φίλο στον αέρα, βγήκε μάλλον ένα φίλο στον αέρα, ο οποίος μας είπε ότι δουλεύει σε μια εταιρεία, σε μια, εν πάση περιπτώσει, η δουλειά του ήταν να βάζει πίστα στον δρόμο. Χθες δεν μας είχε πει χθες, διάφορα. Ναι. Και μάλιστα και εγώ και εσύ πάθαμε πλάκα και λέμε, εσύ με τέτοια ζέστη δεν υπάρχει μια πρόβλεψη κτλ. Το πας στην εγκύκλιο. Βγαίνει λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάλιστα. Και βγάζει μια εγκύκλιο χθες, η οποία λέει το εξής. Ότι για σήμερα, έχει και άλλες μέρες, εγώ θα πω για σήμερα, το λέμε κάθε μέρα γιατί προφανώς επικαιροποιείται, ότι επειδή ακριβώς αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες, καθίσταται υποχρεωτική πάυση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12 με 5 σήμερα Τρίτη σε χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες τεχνικά. Αυτά λίγο τα ψηλά τα γράμματα ισχύει για όλο τον ελλαδικό χώρο όλο αυτό ή για, ναι, τα αστικά, ναι, ναι, κέντρα, ναι, ναι, ναι. Θα σου πω αμέσως. Κυρίως Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο. Έτσι για αυτές τις περιοχές. Προφανώς έχουν δει τα μοντέλα οι άνθρωποι, το μελέτησαν. Οι οποίες περιοχές που ανέφερες, ναι, πάνε και παράλληλα με τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μπράβο. Έτσι. Να πούμε ότι επαναλαμβάνω, αναφέρονται εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, delivery δηλαδή, όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40 βαθμών. Άρα, παιδιά, άμα 40 ρίσει. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, αμετράμε άμα είναι 39 και 7. Αυτό τι είναι πυρετό. Ναι. Σοβαρά τώρα. Καλημέρα σα. Εσμαρό! Εσμαρό! Ακούω! Χωράει να αντιχωθώ με αυτά τα καρπούζια και τα πεπόνια που μιλάτε πρωινιάτικα. Να μας πεις αν ξέρεις. Έλα ήταν το καρπούζι της μάρκας. Καρπούζι αργύτικο. Αργύτικο ρε, εσύ το όλο το ξέρεις. Και τα κάρα που πουλούσανε. Έχεις δίκιο. Έλα ήτανε κόκκινο σαν τα χείλια σου. Να χαρώ εγώ. Καλά εσύ τώρα μπορείς να το μαζέψεις και με το ποδήλατο τα καρπούζια. Και αμέσως και το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Και ψάχνω καμιά σέλα, μήπως σου πάρει καμιά σέλα. Μ' αρέσει, το πιάσες. Ακού, Άρη, άμα βρεις καμιά σελίτσα, πέταξε ένα γύρι στο μετρό που θα την πάρω. Γιατί με αυτή την κάσα του αγνό πιάστηκε το κολομέρι μου. Δεν το πιστεύω. Ακού, να στείλω χαιρετίσματα στην καψούρα μου που ρευβάζει. Στον Αστατέ, στον Παντέλο μου, στον Νεκτάρι από την Αθήνα. Και ένα είναι το καρπούζι. Καρπούζι αργύτικο έγραφε η ταμπέλα. Καρπούζι αργύτικο, έχει δίκιο. Καλή σημερά. Του 65, του 70, του 80 και μετά χαθήκανε, χάθηκε η μάρκα. Ναι, δεν τα βλέπουμε πια, ναι. Ναι, εγώ έτρεχα πιτσιρίκος με τον Παντέλωνο, ξυπόλυτο, στο Βαρδάρι και με έλεγε ο γέρος μου, τρέξε, πιάσε με το κάρο να με φέρεις καρπούζι. Και άμα το ανοίγαμε και το κόβαμε, σπαθίζας μιλάω, μοσκοβολούσε το σπίτι. Ωραίος ο νέος. Εκπληκτικό. Καλή σου μέρα. Παραβά, μπράβο. Τέτοιες ωραίες ιστορίες τις δέχομαι. Ορίστε. Φτάνει ρε με αυτή τη γυναίκα σου. Την τρέλανε στη γυναίκα σου. Είναι, από την αγάπη, είναι θέμα αγάπης, φίλε. Στην Κατερίνα, ρε. Στην Κατερίνα, ρε, λέει ο άλλος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κατερίνα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι η Κατερίνα πρέπει να είναι μαζί με τη Μαρία τα πιο τραγουδισμένα ονόματα. Ε. Ναι, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Αρκετά. Δεν ξέρω η Ελένη αν μπαίνει στο κάδρο μαζί. Ελένη. Ναι. Αλλά νομίζω η Κατερίνα περισσότερο και από τη Μαρία παίζει. Λες, ε. Στην Ελλάδα. Έτσι. Έχω την εντύπωση, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όταν λες. Στα 15. Σ' άρεσε αυτό που είπα τώρα. Βεβαίως. Καλά. Καλημέρα, Σμαράγδα και Άρη. Ποια είναι η γνώμη σας για την τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Νίκο, αν αναφέρομαι. Πες, είμαστε στα 15.
λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7 να, σιγά σιγά θα ρίξουμε και τη ματιά μας στην Μέτροσπορ να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται η αθλητική έτσι, επικαιρότητα. Σίγουρα ναι, έχει κάνει αίσθηση η μεταγραφή του Ίγκασον στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται, αν δεν κάνω λάθος, και ακόμη ένα ποδοσφαιριστή. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα το μεγάλο φιλικό της Εθνικής με το Πορτορίκο. Σίγουρα το γεγονός ότι ο Αντετοκούμπο δεν θα παίξει είναι ένα θεματάκι. Ωστόσο, εμείς δεν υποστηρίζουμε μία ομάδα και ειδικά την Εθνική για έναν παίκτη. Έτσι, θα έρθουν τα παιδιά μας εδώ. Ο προπονητής, sold out είναι το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα περάσουμε καλά όσοι βρεθούμε σήμερα στο Παλατάκι, στον ΠΑΟΚ. Κοιτάς κάτι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Σμαράγδα, και με προβληματίζεις τώρα. Ναι, ξέρεις τι. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει ένα βιντεάκι. Mm-hmm. Καλημέρα σας, λέει. Το βίντεο είναι τραβηγμένο 4 η ώρα το πρωί, περασμένη Παρασκευή. Είναι στον δρόμο Α9 της Γερμανίας. Autobank, μάλλον. Δεν είναι okay. πειραγμένο το βίντεο και είναι από εμένα. Με έναν εκπληκτικό ουρανό, πραγματικά. Μπράβο. Να ανατέλει τώρα τόσο νωρίς, 4 η ώρα, έτσι. Αλλά εγώ, ο καμένος, έτσι, βλέπω αυτό τη δρομάρα που δεν έχει κίνηση καθόλου και εμείς πείσουμε κάθε μέρα. Ισχύει. Στον περιφερειακό. Ισχύει. Εκπληκτικό το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, είναι, ρε φίλε. Είναι ο συγκεκριμένος. Ο γκρινιάζω, γκρινιάζω. Ο δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Και επιλέγει τα ακροατές και τέτοια, κατάλαβες. Φαντάζεσαι. Είμαι σίγουρη. Γιώργος, καλημέρα. Το χαλί της εκπομπής πώς λέγεται? Το, αυτό παίζει τώρα ή το πρώτο? Το πρώτο θέλει, το πρώτο. Τι ώρα το έστειλε? 32 λεπτά πριν. 32 λεπτά νομίζω παίζαμε αυτό. Κοίτα, εμείς παίζουμε το Mwaki. Αυτό θέλει, παιδί. Μπράβο. Mwaki. Mwaki. Ορίστε. Έλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είσαστε. Πω, προβληματίστηκα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Καλά, ένιωσες κάτι? Καλά, Μαραγιάννη. Χωρίς σέλα έδωσες ποδήλα του στο Μαραγιάννη. Με πρόλαβες. Τι ασχήμα γούστα είναι αυτά. Κάτσε, μη πονηρέψατε τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά? Έχει και κάτι ανέκδοτα. Ποιο? Μονοπήγαδο, ψαχούδια, ορθοπεταλιά. Μονοπήγαδο, ψαχούδια, σου λέω. Κάτσε. Ορθοπεταλιά. Άκουσες που είπε, κουράστηκα με αυτή την κάσα από το αγνό? Ναι, ήταν οι παλιές που βάζαν τις κάσες στο αγνό επάνω, δεν το θυμάσαι? Τον φαντάζεσαι με την κάσα από το αγνό και τα καρπούζια που είπε να τα κουβαλάει με το ποδήλατο? Εάν σου πω, η πρώτη φαντασία που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτή. Εγώ ξεστημάμαι. Χωρίς χέρια το ποδήλατο και να κρατάει δύο καρπούζια. Εγώ ξέρεις τι μάμου ποδήλατο. Αυτό θέλω. Που βάζαμε εκείνα τα πλαστικά στη ρόδα και καλά να ακούγεται διαφορετικά όταν χτυπούσαν οι ακτίνες. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι, είτε πλαστικό είτε χάρτινο. Αυτή ήταν, πρόσεξε να σου πω κάτι, ήταν μετά με τα παπ. Οι πρώτοι κάγκουρες της εποχής ήταν αυτή. Ισχύει. Μετά βγήκαν τα ξερά. Ισχύει. Μια φορά όμως με ένα μηχανάκι, μια δόση, ας πω κάτι, τρώω την παλιά τη λαστιχένια, δεν είχε και κράνη τότε. Πώς με σημάδευσε και νοσηκέ. Έκανα φασαρία με ένα μηχανάκι. Μου τη σφύριξε καλά, με στιμούρισε, λέω τώρα. Δηλαδή, πώς λέμε, την ευχαριστήθηκα. Παντελή, έχεις και εσύ τα τραύματά σου. Ναι, Παντελή, όντως. Εντάξει, και τα παλιά όταν έκανες φασαρία δεν βγαίναν αυτοί έξω. Αυτοί βαράγανε, ναι, παλιά. Ναι. Δεν ήταν. Όταν λες παλιά, έφευγε η παντόφλα, οι μάνες μας τέτοιο σημάδι, πραγματικά. Στο στρατό έπρεπε να τη στείλουμε με την παντόφλα. Και με λάστιχο, και όπως είχε το λάστιχο, έτρωγες και καμία, όπου σου ερχόταν την ώρα. Χαιρετώ τον Τούντα το φίλο μου, χαιρετώ τον Τούντα το φίλο μου. Και όποιος ανήκει σε ποδηλατικό όμιλο να βοηθήσει τον Βαραβά. Καληνύχτα, ζωή. Καληνύχτα, ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Παντελή μας. Κλάψαμε. Όταν σου λέω εγώ ότι η εκπομπή έχει επιπέδο. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Τον Βαραβά βάλουμε ένα σωλήνα χωρίς έλα, γιατί μας έχει πρίξει. Όχι, μωρέ. Και ο άλλος λέει καρπούζια. Ο άλλος δεν έχει κολλήσει ένα ένσημο στη ζωή του. Ποιος δεν πέλησε, δεν έχει τι να κάνει. Του ζαλίζει. Κάθε τρεις και λίγο τηλέφωνο. Κάθε τρεις και λίγο τηλέφωνο. Όχι, τι να κάνει ο άλλος. Ορίστε. Για τη μεταγραφή του Ισλανδού. Μάλιστα. Ναι, ναι. Με πείραξε πάρα πολύ, διότι πέρυσι όταν έφυγε ήθελε την αιτιολογία ότι η οικογένειά του θα είναι πιο κοντά στην οικογένειά του. Ναι. Κοίταξε, σου είπα. Σου έδωσε ο Αριστίδης μια εξήγηση. Σου είπα πριν ότι η Αθήνα πλέον έχει απευθείας. Δεν άκουσα, παιδιά, δεν άκουσα. Τώρα μπήκα στα μάτια. Η Αθήνα πλέον από πέρυσι έχει απευθείας πτήσεις στην Ισλανδία. Α, είναι αυτό, ναι, σωστά. Καλά. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν έχει.
Ακόμη εντάξει, τουλάχιστον. Τώρα το χόρτεκ εκτός που το πίνουν θα αρχίσουν και να το μασάνε το χόρτεκ. Καλά, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Σοβαρά τώρα. Ο Πάκ πήρε πέρυσι. Όχι, κάτσε. Για εμείς γκρινιάζουμε για παίχτη του Παναθηναϊκού. Ο Πάκ πήρε τον Κετζιόρα πέρυσι, οι οποίοι εμείς οι ίδιοι λέγαμε τώρα το δευτεροτρίτο μπακ, α πούμε, η αλλαγή. Ο Κετζιόρα αποδείχθηκε βράχος και εμείς τώρα τι λέμε, γκρινιάζουμε. Εγώ με τον Κετζιόρα, φίλε, το ξέχασα. Απλά ο τρόπος αυτός ο ύπουλος. Ακού, γκρινιάζει για τον Ίγκασον. Δεν γκρινιάζει για τον Πάο. Εντάξει, ο Ίγκασον, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι. Τον γκρινιάζω, ρε φίλε, γιατί μου πούλησε και. Εγώ σε καταλαβαίνω. Ναι, εγώ θα σου πω το άλλο. Γιατί αυτό είπαμε και σε ένα ακροατή, μάλλον δεν πρόσεχες. Δεν άκουγες πριν, συγγνώμη, όχι δεν πρόσεχες. Δεν άκουγες πριν. Όχι, δεν άκουσα. Εσύ γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους, ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες στα 31 να κλείνουν τετραετή συμβόλαια. Όχι. Από την πλευρά του δηλαδή, έχει τα δικά του. Δηλαδή τώρα εμείς το κρίνουμε και καλά κάνεις. Πώς το κρίνεις. Μα και όταν πήγε στην Δανία, πάλι τετραετές, πενταετές έκλεισε. Και καλά, ναι, στη Μίντιλαντ. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, άλλο Δανία, Μίντιλαντ. Μπορεί να μην είναι ο Ίγκασον που ξέραμε, θα τον δούμε. Και μπορεί να του κάνανε πολύ καλό τέτοιο ρε παιδιά, πολύ καλό πλησίασμα, πώς να το πω. Ναι, ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό. Καλά να είναι ο άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια, θα έρθει εδώ πέρα, θα τον υποδεχθούμε. Ό,τι θέλει, αυτό λέω, τον υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Έκανε και αυτός ο Κρέσπο πάντως. Ναι, μεγάλο ζουζούνι, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Τάσος φύλακας. Γεια σου, ρε Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο. Από Βασιλικό. Έλα, Τασούλη. Τώρα σχόλασα, μόλις σχόλασα. Καλή ξεκούραση. Σας έχω μεγάλη εκπομπή. Να σε καλά, ρε Τασούλη. Να σε καλά. Καλή ξεκούραση, αδερφέ μας. Καλή ξεκούραση. Ορίστε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως, κύριε. Μαζί μιλάμε, μια χαρά είμαστε. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο από Φλόρινα. Ναι. Τώρα για ποιο λόγο γκρινιάζουμε για τον Ίγκασον, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Δεν γκρινιάζουμε σαν ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι η ΠΑΕ φταίει σε κάτι. Ούτε σαν Ίγκασον, για ποιο λόγο. Αν θέλετε την άποψη, για κανένα λόγο. Ναι, είμαι σμαράγδα προς αυτό. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, να πω και κάτι ακόμα. Ποιος έχασε, ο ΠΑΟΚ ή ο Ίγκασον? Εκ του αποτελέσματος ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον, να σου πω κάτι, έχασε. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι έχασε. Πήρε ένα μεγάλο συμβόλαιο κι αυτός. Εντάξει. Έχασε ένα πρωτάθλημα, έχασε μια ευκαιρία για το Champions League. Αυτό. Η γνώμη δική μου είναι ότι εξ αρχής ήταν ο Παναθηναϊκός τους αποκλείσει από την διοίκηση και καλά έκανε ο Παναθηναϊκός. Βρήκε έναν τρόπο. Εντάξει, τα συμφέροντά του κι αυτός. Ναι, σωστό. Ναι, ο Ίγκασον επέλεξε αυτό. Ως εκεί. Και καλά το επέλεξε στην καριέρα του άνθρωπος. Μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι, ο Ίγκασον δεν πίστεψε ότι ο Πάκου μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτή είναι η και να σου πω κάτι, εγώ και δεν. Το έφυγε. Εγώ εκνευρίζομαι. Τότε που έφυγε, δικαίως. Παρ' όλα αυτά, να σας πω και αυτό το ερμηνεύουμε κατά το δοκούν κι εμείς. Μπορεί και να μην μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή τη ζωή του διαφορετικά. Σμαραγδάκη, και στον φιλοκράτη, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια ορισμένων να περάσουν τη μεταγραφή του Ίγκασον στο Παναθηναϊκό ως επικοινωνιακή ήττα ή οποιαδήποτε άλλη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόταν, ας πούμε, για τον Ίγκασον και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν κατάλαβα. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Προφανώς. Σας το έχει κλείσει. Έχει άλλα θέματα ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχει το θέμα του ΜΕΙΤΕ και το θέμα του ΦΟΡ. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει δύο χαφ και να φορεί. Η γνώμη δική μου, αν θέλετε, δύο χαφ. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει δύο χαφ ή πρέπει να πάρει το Γιαννούλη. Διαφωνώ για το θέμα του χαφ. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει Καμαρά, έχει ΣΒΑΜ, έχει ΟΣΝΤΟΕΦ, έχει... Λαϊνό σου λέει. Εξτρέμ δηλαδή. Εξτρέμ, άντρο. Εγώ θα προτιμούσα να μην είναι εξτρέμ, να είναι εσωτερικός. Ναι, θα πάρει. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, η γνώμη δική μου είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει με ΙΤΕ, πάρει έναν καλό φορ. Εγώ προτιμώ τον Πιερό ή τον Πρέσβο, προτιμώ τον Πιερό που τον έχω δει, έχω πάθει φλάκα μου τον παίχτη. Και τον Γιαννούλη, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να πάρει τον Γιαννούλη. Δύσκολο όμως. Ο Γιαννούλης να παίξει στη θέση του Μπάμπα, ας πούμε. Για να παίξει στη θέση του Μπάμπα. Είτε στη θέση του Μπάμπα, είτε μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν να του δίνει μπροστά. Ναι. Είναι δύσκολο να παίξει γιατί θα παίξει σαν Καλής. Έχει και το Σοάρης ο ΠΑΟΚ εκεί, έτσι. Έχει και το Σοάρης ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα πρέπει, δεν χωράνε πέντε σε κάθε θέση. Εντάξει, ας κάνει κάτι, δεν ξέρω τι. Αυτό το ας κάνει κάτι είναι το θέμα όμως. Να σας πω πάντως την ταπεινή μου άποψη. Οκ. Εγώ νομίζω ότι και για την άμυνα δεν είμαστε κλειδωμένοι.
Γιατί? Δεν είμαστε. Άφηγε κόκ, θα πάρουμε στόπερ, εννοείται. Τρώστ. Καλή σου μέρα, καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Και αν μπορώ να βγάλω ως προπονητής κερκίδας πάντα, έτσι, πάρτε την άποψή μου και πετάξτε την, δεν είναι θέμα. Καλά, εμείς δεν είμαστε τώρα για παΐοντες. Ναι, όχι, δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι βλέπουν τα δικά μου μάτια, λέω. Κρίνοντας από τα φιλικά και κρίνοντας και από τις παρατηρήσεις Λουτσέσκου, μια και ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία και μας γυρίσατε τη συζήτηση στα του ΠΑΟΚ, υπάρχουν θέματα στην άμυνα. Ναι, βέβαια. Ήταν λίγο μάπα το καρπούζι. Ήταν λίγο μάπα το καρπούζι. Για να γυρίσουμε. Καλημέρα. Ορίστε. Λύσαξε με αυτά τα καρπούζια. Γεια σας. Καλημέρα και αντίο, μάλλον. Πάντως να ξέρεις ότι η γκρίνια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Εννοείται. Έτσι, δεν είναι παγκόσμιο. Τι έγινε στο Euro. Έτσι, προπονητές. Και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δηλαδή, όχι συλλογικό μόνο. Να μην μιλήσουμε για το ξύλο στους πολιτισμένους κόσμους που δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που δεν δάρθηκε. Καλά, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά ήθελα να σε πάω στον Braithwaite, έτσι έμεσα, να σου πω ότι η Εσπανιόλ είναι πήρκε μανία με τον Braithwaite. Βεβαίως υπάρχει πολύ ωραίο μπαλσάμικο. Ξίδι. Να τα λέμε. Όχι, ξέρεις γιατί, θα σου πω τι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε αυτό με τη ρήτρα, ενεργοποίηση, έμεινε ελεύθερος, αλλά επειδή Εσπανιόλ παίζει La Liga, ότι πας Δευτέρα πήγε πέρα σε εξετάσεις κανονικά με την Εσπανιόλ. Ναι. Πώς θα μεταγραφεί δηλαδή. Μπορείς εξετάσεις. Τσαμπαντάν, κατάλαβες. Και ανέβασε και φωτογραφίες. Ρε εσύ Braithwaite, δεν έχεις δηλαδή 100 ευρώ να πας να κάνεις εξετάσεις, αυτό μας λες τώρα δηλαδή. Έλα μου ντε. Τώρα όσον αφορά τον Νίγκη. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ όσο ήταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ, δεν ξεχνάω. Και δεν κοιτάμε πίσω. Είναι φιλοσοφία ζωής. Ούτε εγώ μπορώ να το κάνω πάντα. Δεν μπορώ. Αλλά οδεύω να οδηγήσω τον εαυτό προς τα εκεί. Το παρελθόν να ανοίξει το παρελθόν. Καλά, το συζητάμε τώρα. Και πάμε για άλλα, παιδιά. Κύκλους κάνουμε. Σε ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παντού. Σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Ναι, γενικότερα, ρε παιδί μου, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο. Θα πω εγώ δηλαδή σε κάποιον να έχει μια καλύτερη πρόταση ή αν πιστεύει ότι για την οικογένειά του αυτό είναι το καλύτερο βήμα, γιατί το κάνει. Και δεν καταλαβαίνω, υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε ΠΑΟΚ για τον Ίγκασον και πήγε στο Παναθηναϊκό και έχασε κάτι ο ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε ΠΑΟΚ. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που ψωνίζει πρώην παίκτη του δικεφάλου του Βορρά. Μάλιστα. Γιατί είναι ο δεύτερο σε λίγα χρόνια, έτσι. Ο πρώτο ήταν ο Μαουρίτσιο. Τα παιδιά όπω πάντα κινούνται ανέμελα. Ο επόμενο ήταν ο Λιμιό. Σε όλα τα θέματα, έχω να σου πω. Πριν πάω στα καρπούζια, γιατί δεν θα με αφήσεις, θα πάω στο παράπονο του Πάνου. Καλημέρα από ασπρόμαυρη ξηροκρίνη. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο κοροϊδία της ΕΟΚ προς τη Θεσσαλονίκη? Πρώτα sold out τα εισιτήρια και μετά δεν έρχεται ο Γιάννης και οι άλλοι. Τη γνώμη σας παρακαλώ. Οι άλλοι ποιοι είναι? Δεν θα παίξουν κι άλλοι. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης ο Αντετοκούμπος. Υπάρχει δωδεκάδα στην εθνική. Ο Αντετοκούμπος. Υπάρχουν δωδεκάδες. Υπάρχει δωδεκάδα στην εθνική. Πρώτον και δεύτερον, το γεγονός ότι κόλλησε ο άνθρωπος μία ίωση. Συγγνώμη, έπρεπε να σταματήσουμε την ίωση να μην πάει στο Γιάννη. Ρε παιδί μου, τώρα σου λέει ο άνθρωπος, τώρα ίωση και τα λοιπά. Δεν το πιστεύουνε. Εντάξει, δεν το πιστεύει. Τι θα κάνουμε τώρα, ορίστε, καλημέρα. Δεν ξέρω πάνω, με προβληματίζεις λίγο. Τι θα έπρεπε ίσως, Αντετοκούμπος είναι ότι δεν θα παίξει ο Καλάθης, ο Λαρετζάκης. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα είπαμε. Α, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Ξηροκρίνη. Να, τόσο πάνω είναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, άμα γνωρίζετε. Παρακαλώ. Μήπως ξέρετε πότε γίνεται η κλήρωση του πρωταθλήματος? Να σας πω την αλήθεια. Το έχω ξεχάσει, νομίζω την Πέμπτη που μας έρχεται αυτή. Είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Και ότι θα μαθαίνουμε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές μόνο. Πότε λέγαμε, ρε Άρη? Ποια είναι η ημερομηνία? Νομίζω την Πέμπτη λέγαμε. Δεν είμαστε σίγουροι όμως, αλλά θα το ψάξουμε, θα το ακούσετε από τον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σου μέρα. Εμείς το λέγαμε, ναι, καλημέρα. Από τα πολλά καρπούζια πάει η μνήμη περίπατο. Ορίστε. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Εγώ ακούγομαι. Βεβαίως. Καλημέρα, Ασπρόμαυρο Ηράκλειο Κρήτη. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα. Στην Πεπονο, ξέρω εγώ, μάνα. Λοιπόν, η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι σήμερα. Α, σήμερα ρε εσύ. Στις 8.30 στη λίμνη Βουλιαγμένης. Όποιος ενδιαφέρεται τηλεοπτικά στο Nova Sports Prime. Σήμερα στις 8.30. Να ρωτήσω λίγο. Ό,τι θέλεις. Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί? Άντε ντε.
Δεν έχει δημιουργηθεί. Μην κοιτάτε το μικρό κόσμο μας. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, γιατί πολλές φορές και στο, στα νέα που διαβάζω στο ίντερνετ από το μέτρο Σπορτζιάρι, από το μέτρο Πολιτζιάρι και τέτοια, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ σκόραρε εκεί, ο τάδε παίκτης σκόραρε εκεί, ο τάδε παίκτης έκανε αυτό. Τι με νοιάζει εμένα ρε, τι έχει κάνει ο τάδε πρώην. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, όχι. Διεκδικώ τον Ίγκασον, την Σμαράγδα, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Α, τον Β και τον Τζίρο άλλος, όχι. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει κάθε πρώην παίκτη. Εμένα αυτό που νοιάζει είναι ο στρατηγός Λουτσέσκου. Να μοντάρει την ομάδα σωστά, να ξυπνήσει λίγο εκεί η διοίκηση, να ξυπνήσει λίγο, γιατί ακόμη κοιμούνται. Έχουν πέσει σε θερινή νάρκη αυτή η χειμέρια. Ζητάει τόσο καιρό σεντερφόρ η ομάδα και δεν έχει σεντερφόρ και ζητάει και ένα χαφ. Άιντε Κοντζάρεβα, ξύπνα και πάνε φέρτο με ητέ ή παράτα τώρα και βρείτε έναν άλλον. Θα χτυπάμε το κεφάλι μας. Θα χτυπάμε το κεφάλι μας στα καρδιά. Ξέρεις, αν έπαιρνες καμιά δεκαριά μέρες πριν και τα έλεγες αυτά, θα σου λες, θα σε έλεγα γκρινιάρι. Τώρα όμως, είσαι σε καλό δρόμο. Όχι, Σμαράγδα, και πριν 10 μέρες να τα έλεγα, πάλι γκρινιάρι. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά... Θα σου εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε το λεγόμενο δεκάρι. Δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε κέντρο, δεν έχουμε κέντρο. Έχεις δίκιο, έχουμε και κακό παρελθόν. Ναι, τώρα έχει 5 χρόνια, δεν έχουμε σέντερφόρ. Εντάξει, υπάρχει και ο αντίλογος βέβαια, έτσι, ότι ο καλός παίκτης περιμένει ο αντίλογος λέει ότι ο καλός παίκτης περιμένει προτάσεις και ότι δεν θα πάει στην πρώτη πρόταση που θα του βρεθεί. Όταν και αν δεν βρει, τότε θα καταλήξει. Ναι, αλλά, το πάνε δώσ' του τα αρέσει, Αριστίδη. Το πάνε δώσ' του τα Σμαράγδα είναι μία. Δεν σου ρε, φίλε, λίγο. Ναι. Τον καλό τον παίκτη θα τον πληρώσει. Εντάξει, δηλαδή. Ο καλός ο παίκτης περιμένει προτάσεις. Αν ισχύει αυτό που. Αλλά κάντε και κάτι. Αν ισχύει αυτό που διαβάζουμε ότι ο ΠΑΠ δίνει 1,8 στον Μπρέθουετ για ένα συνένα και αυτός θέλει δύο κλειστά, εγώ θα πάμε τον ΠΑΠ. Εγώ θα πάμε τον ΠΑΠ. Γιατί? Δεν θα πάμε τον Μπρέθουετ. Γιατί αν δώσω 1,8 και είναι παλτό, ρε φίλε, τι θα πει. Πώς είναι παλτό με 22 γκολ στην Ισπανιόλα. Μισό ρε παιδιά λίγο. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο Μάστορας που λέτε το όνομά του. Ο Μάστορας. Ο Μπρέθουετ. Τον οποίο τον ζητάνε και από Αγγλία, να πούμε εδώ όμως, να τα λέμε κιόλα. Τον ζητάνε και από Αγγλία, πόσο χρόνο είναι. Μισό λεπτό θα σου πω ακριβώς πόσο. 33. Ίσως γι' αυτό θέλει τα δύο κλειστά. Καταλαβες. Θέλει δύο κλειστά. Πόσο χρόνο είναι το χώρο που έχει η Μακάμπη. Ναι, ο τέτοιος είναι το θορυκτό, Πόσο χρόνο είναι. Δεν το ξέρω πόσο χρόνο είναι αυτός, όχι. Για να το δούμε λίγο. Να το δούμε για αυτό. Τώρα, λέω ρητορικά, για να τον δούμε λίγο. Εντάξει, το θέμα είναι τι θέλει και ο προπονητής. 1,8 σε 30 τόσο. Ναι, αλλά. Ναι, έτσι είναι. Θέλει όμως μισό λεπτό, ρε παιδιά. Τι θέλει. Έχουμε ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Ναι, έχουμε ένα συγκεκριμένο κίνητρο φέτος. Το ξέρω, άκουσε με λίγο. Όταν όμως έχεις ένα συγκεκριμένο κίνητρο και θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και θέλεις να διεκδικήσεις τίτλους στη χώρα σου και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν πάει να πάρει 32 χρονών παίχτη. Γιατί? Και 1,8. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι το βλέπω θέλει... έτσι, παιδιά. Θυμάστε ο Πρίγιοβιτς. Δύσκολα να σου ξαναβγεί Πρίγιοβιτς κάποιος. Το θέμα είναι ότι το θέμα είναι αρχικά τι θέλει ο προπονητής. Ένα. Θέλει έτοιμο φω. Έτσι, ένα. Δύο. Το θέμα είναι τι θέλει ο προπονητής. Ένα είναι τι θέλει ο προπονητής. Δύο είναι τι θέλει ο προπονητής και τα συμφέροντα της ομάδας. Τρίτο είναι τι θέλει ο προπονητής, τα συμφέροντα της ομάδας και αν ταιριάζει παιχτικά στο σύνολο. Τέταρτο είναι, και συμφωνώ, είναι από τις ελάχιστες φορές που συμφωνώ τόσο πολύ με το ραπ, λέει ο Ραπτόπουλος ότι η εποχή που ζούμε είναι η εποχή της κατάργησης ουσιαστικά των center four. Θα συμφωνήσω 100%. Τα center four του παλιού τύπου, ακόμη και Πρίγιοβιτς, ας πούμε, δεν υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το παρεβάλλει. Υπό αυτή τη λογική, εγώ δεν ξέρω. Το Πρίγιοβιτς το έβαλα εντός εισαγωγικών. Όχι, όχι. Εντάξει, για την αμεσότητα που είχε και την επαφή με τον δείχτη. Βεβαίως, ναι, αυτό το παρεβάλλει. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λες. Απλά είναι διάφορα θέματα. Δεν είναι τόσο απλό ότι θέλω ένα πάτο μπέρνο. Ναι, αλλά ας κουνηθούνε, ας κάνουν κάτι. Με ποιον θα πας να παίξεις, με το Σαμάτα. Εντάξει, τώρα αν δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περάσει. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει την Εγνατία ή την Μπάνια Λούκα τώρα με τον Μπράντον Λουσανάτα. Πολύ δικαιολογεί αυτό. Επειδή το ακούω όμως, ρε Αριστίδη, συνέχεια αυτό το πράγμα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Το άμα δεν μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ με το Σαμάτα. Άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε. Εγώ συμφωνώ με το φίλο. Έχουμε αργήσει. Έπρεπε να υπάρχει. Σοβαρά, Ναι, τώρα ναι. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει κανένα μπουλκουμέ
και μείνει έξω από ομίλους. Και τι έγινε. Και δεν έχει έσοδα. Εσύ πώς δεν το κάνεις εδώ πέρα. Μισό λεπτό δηλαδή. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Όχι, ακούστε λίγο. Τα παίρνετε πάντα συνέχεια και όλα επιδερμικά. Καταρχάς, να το ξεκινήσουμε επιδερμικό. Από την αρχή. Τι είναι επιδερμικό. Επιδερμικό είναι φυσικά. Θα σου πω γιατί. Ο ΠΑΟΚ δεν πάει μόνο για το Champions League. Ναι. Ξεκινάει μια καινούργια σεζόν. Ναι. Ο στόχος του αρχικού. Ολοκένουργια. Έχει φορ. Ο στόχος του αρχικού ποιος είναι. Έχει φορ. Έχει δύο. Απάντησε μου. Έχει δύο. Δεν έχει, έχει ένα. Για ποιο είναι το ένα. Ένα, τον Μπράντον. Ναι, ο Σαμάτα δεν λογίζεται. Είναι ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ Champions League, θα πάει η Europa. Αν δεν περάσει η Europa, θα πάει Conference. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όχι. Πώς όχι. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο, δεν θα πάει πουθενά. Αυτό το καταλαβαίνουμε επίσης. Ναι, φαντάσου, ακόμα χειρότερα. Ναι. Αλλά χρειάζεσαι ένα φορ εδώ, λοιπόν, για να εξασφαλίσεις τουλάχιστον ναι. ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή, συγγνώμη. Επίσης, θα πας ξανά για πρωτάθλημα. Επίσης, ναι. θα πας ξανά για κύπελο. Ωραία. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι έκανα μια ναι. επένδυση λίγο πιο δηλαδή, ακριβή τώρα... και δεν πέρασα Champions League τώρα... και γιατί πήρα έναν πολύ καλό φορ. Ο ΠΑΟΚ τώρα δηλαδή, είναι θα δώσει ανόητο. 1,8 για να παίξει με την Εγνατία την Πάνια Λούκα. Αυτό μου λες τώρα. Όχι, ο ΠΑΟΚ θα δώσει 1,8 ναι. γιατί δεν έχει φορ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει όμως αυτή τη φάση. Δεν σου λέω αυτό. Και είναι πολύ ευνόητο αυτό που είπα, το εξήγησα με επιχειρήματα. Ναι, διαφωνώ. Αυτό ότι το εξήγησα με επιχειρήματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ δεν σου είπα να συμφωνήσουμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά αυτή την πιπίλα του να καλύπτουμε καθυστερήσεις, ναι. γιατί αυτή τη δεν στιγμή εσύ, έχουμε καθυστέρηση μεγάλη. Τεράστια. Και μάλιστα έχουμε και τον εκνευρισμό του ίδιου του Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν είναι ότι το παγώ επειδή είμαι εγώ εκνευρισμένη. Ο στην Κωστή Παλαμά 6Γ. Ο Λουτσέσκου βγάζει ένα εκνευρισμό. Καλά το βγάζει. Δικαίως. Δικαίως το βγάζει τον εκνευρισμό αυτό. Ο άνθρωπος ζήτησε. Συγγνώμη κιόλας. Ζήτησε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Να έχει έναν φορ. Ναι, και τρεις ανανεώσεις. Πού, στην Ολλανδία. Ναι, στην Ολλανδία. Δεν έγινε. Άρα δεν είναι κακό που ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί και γκρινιάζει. Ναι, εντάξει, έχουμε okay. 16 του μήνα και 24 συμφωνώ, το πάω παίζει. Συμφωνώ. Ούτε φίλος Γκοντζάρεβα είμαι, ούτε Λουτσέσκου. Λέω όμως ότι σε περίπτωση που πάω δεν βρει αυτό που θέλει στην παρούσα χρονική στιγμή. Πότε θα το πάρει. Γιατί συγγνώμη, οι μεταγραφές πότε τελειώνουν. 15 Ιουλίου ναι, ρε, και 20. Μου. Γιατί για να πάρεις ένα παίχτη, δεν θα τον πάρεις έτσι όπως είναι, κλάτσα τον βάλεις και θα το πεις παίξε. Ναι, ίσως γι' αυτό θέλει τον Braithwaite που είναι έμπειρος. Εκεί συμφωνούμε. Προφανώς, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι το θέμα της διαφωνίας. Αλλά και πάλι, πιστεύεις ότι άμα θα έρθει, ξέρω εγώ, Braithwaite την Κυριακή θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ιατρικά δεν πέρασε. Λοιπόν, κάτσε γιατί ήθελα να σου πω αυτό, επειδή έχουμε πολύ τζιμάνια ακροατές. Ο Δημήτρης ξέρει ποιος είναι ο Γιαννοπόγων και μπράβο του. Α, το είπες εσύ πριν. Ναι, μπράβο του. Ο Γιαννοπόγων ήταν ένας πολύ πλούσιος άντρας στη Γαλλία, ο οποίος σκότωνε τις σύζυγους του. Είναι παραμύθι γαλλικό, ανήκει στην γαλλική παράδοση. Μπράβος, Μαράδα. Είναι πολύ ωραία ιστορία, μπορούμε να την πούμε άμα θέλεις μετά. Θα Είχε. Πάμε παράθυρο, τι θα κάνουμε. Εσύ ό,τι θέλεις. Σήμερα είμαστε λίγο πιο freestylers. Α, εγώ, λέω, να σου πω, εγώ λέω να πούμε καλύτερα το πρωτοσύλλογο της Μέτροσπορ ή να δούμε λίγο τέτοιες ειδήσεις, αν θες να τα πούμε. Οκ, okay, οπότε ας διαβάσω τα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως να διαβάσουμε τα παιδιά. Καλημέρα, 161 μέρες για τα Χριστούγεννα, σου τις πάει ο Αλέξης. Ναι, ρε φίλε, ωραία, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα με τους Χριστουγεννάκηδες. Δεν το διαβάζω, δεν διαβάζεται αυτό που έγραψε ο Αλέξανδρος. Γιατί θα έρθω το διαβάσω εγώ και μην μου κάνεις έτσι. Γιατί, όχι, δεν διαβάζεται, θα το δεις και εσύ και μόνος σου. Είναι τελείως ραπτοπουλικό μήνυμα. Αλλά και εκτός αερού, το ραπτόπουλο στον αέρα θα το έλεγε γι' αυτό. Τα πεπόνια λέει είναι αγροτικά, όχι τα καρπούζια. Αγροτικά. Τα καρπούζια τι είναι, κυπευτικά. Έχει μια διαφορά εκεί, κάτι. Χαμπάρι δεν έχει παράγμα. Τελείως. Λοιπόν, αφού είναι έτσι. Ναι, ναι, πάμε λίγο στο. Να δούμε λίγο τα πρώτα θέματα τουλάχιστον πώς τα βλέπει. Δεν μπορώ να την ανοίξω πώς τα βλέπουμε από εδώ. Μα βεβαίως. Οπότε μέχρι να ανοίξω Άρη στην εφημερίδα, να σας πω ότι ο Γιαννοπόγωνας ήταν ένας πλούσιος και ισχυρός, αλλά τρομακτικά άσχημος ευγενής, που είχε παντρευτεί αρκετές φορές όμορφες γυναίκες, οι οποίες είχαν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Έλα ρε εσύ. Μάλιστα. Επισκέπτεται τον γείτονά του και του ζητά να παντρευτεί μια από τις κόρες του. Τα κορίτσια τρομοκρατούνται γιατί ήταν κακάσχημος, όπως σου προείπα. Διαλέγει τη μικρότερη κόρη για γυναίκα του ενάντια στη θέλησή της, την παίρνει και πηγαίνει να ζήσει μαζί της. Είναι παραμύθι να ξέρεις, είναι ωραίο να το ακούς. Τέλος πάντων, ο Γιαννοπόγων του τυχαίνει μία δουλειά στην Ήπεθρο και την αφήνει μόνη της στο σπίτι, με τα κλειδιά του σπιτιού ναι. υποχρεωτικά, κάστρα καταλαβαίνεις, και της λέει ότι το μόνο μέρος που δεν μπορεί να πάει είναι η αποθήκη, τάδε, δίνα. Ναι. Αυτή όμως, όντας περίεργη, το συζητάει και με την αδερφή της, πάει στην αποθήκη και βρίσκει κρεμασμένα σε γάντζους τα πτώματα, γεμάτο αίμα το όλα το τα γυναικών, πάντα. Ναι. Των γυναικών του, τρομοκρατείται φυσικά για τη ζωή της κτλ. Προσπαθεί να καθαρίσει το κλειδί από τα αίματα, αλλά είναι μαγεμένο το κλειδί. Οπότε ο Γιαννοπόγων καταλαβαίνει ότι
προσπαθεί να τη σκοτώσει μαζί με την αδερφή τη. Έρχονται τα αδέρφια, σκοτώνουν τον γενοπόγονα, παίρνουν όλη την περιουσία του. Παντρεύονται όλα τα αδέρφια πλουσιοπάροχα και η κυρία της ιστορίας παντρεύεται και τον άντρα της καρδιάς της. Κάπως έτσι τα είπα όλα. Ναι, αυτά. Μισογίνης, τρελός, επειδή ήταν άσχημος. Πάρα πολύ ωραία σβαράδα. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Και μπράβο και στον αγρατή που το βρήκε, όντως. Ναι. Λοιπόν, νάτος ο Λουτσέσκου στο πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ με Ζαΐρη και Καστάνη στη φωτογραφία. Ισχυρός ΠΑΟΚ με ΜΕΙΤΕ συν 2. Λέει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου τα λέει αυτά. Ο Λουτσέσκου τα λέει αυτά, ναι. Ο Μπρέθουαιτ λέει έμεινε ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ του έκανε βελτιωμένη διπλή πρόταση. Πάμε λίγο στα του Άρη. Ο Άρης παραμένει σε στάση αναμονής για Ζήνη και Πάολο Φερνάντες, ενώ απομένει να κλείσει τη συμφωνή για τον Οντουμπάτζο. Ξεκαθαρίζει το οποίο είναι το κεντρικό θέμα. Ο Διούδης στην Καζιαντέπ, όπως μας είπε από χθες στις 6.30 ώρα η Σμαράγδα. Αναζήτηση από την αρχή για τον goalkeeper που θα κάνει δίδυμο με τον Κουέστα. Μαρτίνεφ, οι Ταγέρες είναι έτοιμοι να απαντήσει στην πρόταση του Άρη για τον 27χρονο εξτρέμ. Γράφουν στην Αργεντινή. Πάμε στα του. Να σου πω ότι και στον Άρη παίζει γκρίνια πολύ. Γιατί. Καλά, δεν το συζητάμε. Έτσι, ο Άρης επέστρεψε από την Πτολεμαϊδά και το μόνο που έχει στα χέρια του είναι η ανανέωση Κουέστα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στον αέρα και τελικά, ενώ έχουν φύγει παίχτες. Αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί θέμα, γιατί οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες από τις αφήξεις. Η ομάδα ετοιμάζεται να φύγει Ολλανδία, ναι, το τελευταίο στάδιο. Δεν έχει κλείσει το δεύτερο τερματοφύλακα, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζουμε ότι δεν είναι, αλλά στην οικονομία της σεζόν εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν φύγει ο Ντουμπάτζο, ο Άρης πρέπει να πάει για δύο back, και δεξιά και αριστερά, γιατί αριστερά έχει θέμα. Για να μιλήσουμε έτσι και λίγο σοβαρά για το θέμα του Άρη. Και για να μην επαναλαμβανόμαστε, ναι, ο Άρης έχει περισσότερο χρόνο. Ναι, το ο ακούω έχει αυτό. Χρόνο, έχει χρόνο, αλλά πρέπει να μονταριστεί και ο Άρης. Αλλά πρέπει να μονταριστεί. Δηλαδή, αν ο Μάντζιος πάει στην Ολλανδία με μια ομάδα η οποία δεν θα είναι ίδια ή δεν θα είναι και πολύ καιρό ίδια, τότε οι ευθύνες μετά. Ξέρεις τι, ο κόσμος λέει, ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει η Σμαράγδα. Βγες και πες το. Βγες και πες το. Όσο δεν το λες. Ο άλλος νομίζω ότι το καλύπτεις. Κατάλαβες. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε μες στην ομάδα. Δεν ζούμε την καθημερινότητά της. Δεν βλέπουμε τι συζητήσεις έχουν γίνει, τι υπάρχει πίσω, τι συμφωνίες μπορεί να κλειστούν, με ποιους γίνονται συζητήσεις. Εμείς υποθέτουμε, σχολιάζουμε, κρίνουμε. Εντάξει, δεν κατακρίνουμε πάντως και δεν κρινιάζουμε χωρίς λόγο. Λοιπόν, προχωράει ο σχεδιασμός του Ηρακλή. Μας είπε η Σμαράγδα και χθες στις 23.07 η συνέντευξη τύπου του Μονεβασιώτη που δηλώνει αφού η ΠΑΕ πήρε την αδειοδότηση θα κάνει όλα και θα κάνει και όλα τα άλλα κανονικά. Εμείς ακόμη δεν έχουμε αναλάβει. 13 πρώην παίκτες ζητούν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγηθεί πιστοποιητικό στον Ηρακλή. Ελλάδα από Ερτορίκο γιορτή χωρίς Γιάννη στο κατάμεστο παλατάκι. Απόντες και καλά της Λαριτζάκης, όπως μας είπε το Σμαραδάκη. Τα είπα. Έχει μια γκρίνια ο κόσμος. Και δεν, εγώ δεν τη θεωρώ πανηγυριτζίδη, κύριε παιδιά. Δηλαδή θα πας να δεις τα αστέρια σου. Είναι ένα φιλικό με το Πέρτο Ρίκο. Έξω έχει 40 βαθμούς. Είναι 3η 16 Ιουλίου. Θες να πάρεις το παιδί σου γιατί του έχεις τάξει. Α, θα σε πάω. Να δεις Εθνική Ελλάδος. Ναι, να δεις το Γιάννη, ρε παιδί μου. Κατέθεσε τα έγγραφα και το πιστοποιητικό και δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα ο Μακεδονικός. Έτσι ολοκληρώνεται κάπως και το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ σήμερα 3η 16 του Ιούλη του 2024. Ο Μακεδονικός, που να σου πω, πάει για φορ, θα κλείσει το μεταγραφικό του με 6-7 μεταγραφές, πάει να χτυπήσει άνοδο. Όπως επίσης να σου πω ότι στον, και στον Ηρακλή έχουμε μια επιστροφή, γιατί ήταν παίχτης του Ηρακλή. Το παλικάρι που επιστρέφει από τον Ατρόμητο που δεν. Κυδρακίδης. Μπράβο. Ναι, ήταν το 12-13. Ήταν κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, ο Κυδρακίδης. Ναι. Όπως πολλά χρόνια στον Ατρόμητο και ο Φορτούνης. Το ναι. Περίμενε. Δεν ήταν λίγο η βόμβα του καλοκαιριού ή όχι. Ότι. Που φεύγει ο Φορτούνης από τον Ολυμπιακό. Κοίτα, δεν ήταν δηλαδή στις συζητήσεις. Να σου πω κάτι. Ξέρει, πάμε τώρα σε ερωτήματα. Μ' αρέσει. Ξέρει μπάλα ο Φορτούνης. Φυσικά τώρα τι συζητάμε. Μπράβο. Μπορεί ο Φορτούνης να σταθεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ή σε ένα πιο, ας πούμε, δυνατό ευρωπαϊκό ρυθμό εκτός του δημιουργικού, να έχει και το θέμα της άμυνας, των πλεξιμάτων. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί. Γιατί ρε, δεν μπορεί. Δημιουργικά μπορεί. Αμυντικά είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με 10.
Γιατί το λέει, 31 χρονών είναι καλή. Έτων εκατερών. Έτων εκατερών. Δημιουργικά θεωρείται από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όμως όλοι επιτίθενται και όλοι αμήνονται. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό ο Φορτούνης δεν το έχει. Εσύ κάνεις εικόνα τώρα στο κεφάλι σου ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εδώ μιλάμε για Σαουδική Αραβία, για Δόνη, καλή Φορτούνη. Καλά να περάσει, βέβαια. Και τέτοια. Πάει να κάνει την αρπαχτή του. Και άμα δεν την κάνει και αυτός τώρα, πότε θα την κάνει. Ναι, ισχύει και αυτό. Οπότε καλό δρόμο και από εκεί. Με τον Ελκαμπή έχουν και εκεί τα θεματάκια τους. Έρχεται, δεν έρχεται, τι γίνεται, μένει, φεύγει κτλ. Εδώ δε στον Αναστάση που μας δίνει ρεπορτάζ. Και γιατί βρε Αναστάση, παιδί μου, δεν μας το έδωσες 20 μέρες πριν να το έχουμε αποκλειστικό. Καλημέρα από την Ουρανούπολη. Πριν 20 μέρες είστε κοντά μου. Τυχαίο. Και έχει φωτογραφία με τον Ίγκανσον. Σοβαρά. Αλήθεια. Δηλαδή, ειλικρινά. Τι σας έχουμε στα όπα όπα κάθε πρωί. Ο Αντώνης μας λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίος. Καλημέρα. Νάτος ο Χρήστος με τα υπέροχα κερασάκια του. Μας μάγεψες. Όσοι φάγανε κεράσια εδώ στον όμιλο. Έχω βρει λίγα στο ψυγείο. Δεν πειράζει, Μαράδα, δεν πειράζει. Ελπίζω να τα χαρήκατε. Ο ενοχικός, ο τοξικός ο άνθρωπος. Ο έτοιμη σακούλα που δεν την πήρε. Ο τοξικός, έτσι πάντα. Εντάξει, αφού τα φάγατε εσείς και σας άρεσαν. Όχι, εντάξει. Και συνεχίζει, ας πούμε, να βάζει ενοχές στους άλλους. Εγώ τι ζήτησα, εντάξει, λέγατε κάθε μέρα για τα κεράσια, εγώ δεν είναι ούτε ένα. Εντάξει, δεν μπορούσατε να μου αφήσετε. Φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Αυτούς τους ανθρώπους. Σμαράγδα, αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν τους αντέχω. Δηλαδή την κάνεις εσύ, εσύ μας είπες 7 φορές, ρε φίλε. Όντως, 7. Άρη, εδώ είναι η κάσα, ρε φίλε. Έχει και κάποια σακουλίτσα στο ψυγείο. Πάνε πάρε. Εγώ εννοείται το αμέλησα. Ξέρεις ποιους άλλους δεν μπορώ εγώ. Και έχω την εντύπωση ότι θα συμφωνήσεις 150% μαζί μου. Αυτούς που τους λες, που τους μοιράζεις σε μια εμπειρία σου, που την έζησες εσύ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου έφυγε το νύχι από το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, χτύπησα. Και σου λέει, εγώ θα σου πω. Να, ναι, ναι. Ο αυτός που δεν το έχει φύγει το νύχι ποτέ, ας πούμε, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει, έχω ένα καλό γιατρό. Εγώ θα σου πω. Εγώ θα σου πω. Ή να νομίζω ότι έχει ζήσει, δηλαδή έρχεσαι εσύ και λες, Άρη. Όταν ήμουν, ας πούμε, 10 χρονών, έκανα σκολικοειδίτιδα, σου πω εγώ. Εσύ μου έχεις πει μια τέτοια ιστορία. Ναι. Τι να μου πεις, ρε φίλε. Αφού εγώ την έκανα. Να μου πεις για πόσο είμαι 10 χρόνια. Και εννοείται ότι στο είπα, έτσι, το στο είπα. Στο είπα. Στο είπα. Εμείς το έχουμε παραφράσει, λέμε ό,τι είπα. Ετοιμαστείτε για ροδάκινα σε λίγο, μας λέει ο Χρήστος. Χρήστο, να ξέρεις τα φιλιά μας την Κάρμεν. Σε μένα και μια κάσα στα παιδιά. Γιατί εγώ πάλι δεν θα πάρω. Συνεχίζει. Αεκτσίδικες καλημέρες έχουμε από την Νορβηγία με 20 βαθμούς στο Όσλο. Φαίνεται ότι ο κύριος Ηλόπουλος έχει λύσει τη ζώνη εκεί στα μεταγραφικά. Κάτι γίνεται, ο Λεβαντάντε εκεί πέρα. Ναι, το Βάμος, όχι Βάμος. Βέγκα. Βέγκα, Λεβαντάντε, Βέγκα. Τώρα ο Κώστας σου τη λέει εδώ λίγο, θα το διαβάσω. Αδερφέ, δουλευόμαστε, λέει. Είναι δυνατόν, λέει, να πήγε στον Παναθηναϊκό επειδή έχει απευθείας πτήση για Ιρλανδία από Αθήνα. Όπα. Όπως και το άλλο, λέει. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές λόγω πολέμου. Σοβαρά. Όχι, σου λέει όπως. Σοβαρά. Να το πιστέψουμε και αυτό. Εντάξει. Ναι. Γιατί έχει πτήση από την Αθήνα στην Ισλανδία. Θα είχε προφανώς. Από κάπου έπρεπε να πάμε στην Ισλανδία. Εγώ αυτό λέω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, άμα έκανε μια στάση, ας πούμε, από Μόναχο Θεσσαλονίκη. Θέλει η μητέρα του να. Αγαπάει πολύ η γυναίκα του την πεθερά τη. Και λέει, εγώ χωρίς την πεθερά μου δεν πάω πουθενά. Καταλαβαίνετε τι ζω. Πώς θα γίνει τώρα, δεν είμαι ο Ίγκασον τη μάνα του. Θέλει να δει το παιδί. Ποιος ξέρει τι νύφη θα έχει αυτή, βέβαια, έτσι. Η νύφη το παίζει καλά ιστορία, εγώ θέλω την πεθερούλα μου. Και ο άνθρωπος είναι στη μέση. Και πήγε στο Παναθηναϊκό και εμείς λέω ότι δεν κάνει ο Ίγκασον. Ρε Πασχάλη, ξέρεις κάτι, ήθελα να μην τον προσβάλλω, αλλά αφού το γράφεις θα το πω. Αργήτικα είναι τα πεπόνια. Και όχι τα καρπούζια. Ήθελα να γράψω. Λέει κατάρα στο auto correct. Εκεί που σου διάβασα αγροτικά πεπόνια. Τι ήταν αυτό. Αγροτικά πεπόνια. Σοβαρά μιλά. Βγάλτε το αυτό το auto correct. Βγάλτε το. Έχουν γίνει πολλές παρεξηγήσεις. Καλημερίζουμε τα αγροτικά πεπόνια. Καλημέρα από Τούρκου, λέει ο Γιάννης. Άρη, το ξέρεις ότι υπάρχει και λευκό καρπούζι. Λευκό καρπούζι. Τι είναι το καρπούζι, αλμπίνος. Εμάς βρήκατε, ρε παιδιά, τώρα. Υπάρχει λευκό καρπούζι, λευκό σου λέω, είναι ποικιλία. Ναι. Ναι. Όπως υπάρχουν και εκείνα τα καρπουζάκια τα μικρά που είναι μόνο πράσινα. Ναι. Τι είναι. Βεβαίως. Υπάρχουν. Μικρά καρπουζάκια έχω δει.
Όπως και επειδή έχουμε γίνει πολύ Αμερικανάκι, έχω δει μικρές και μεγάλες κολοκύθες για το Halloween. Ναι. Λευκό καρπούζι δεν έχω δει, όχι. Και όμως υπάρχει λευκό καρπούζι. Το καρπούζι αλμπίνος. Όπως και λευκή μελιτζάνα φυσικά. Βεβαίως. Καλά, αλήθεια σου λέει, μαμά μου έχει ποικιλία λευκές μελιτζάνες. Ναι. Και είναι κοντά νόστιμες. Η Ku Klux Klan. Θέλω τώρα να βγουν οι μπαξερασιτέχνες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες να μας πούν. Υπάρχει λευκό καρπούζι και λευκή μελιτζάνα. Βεβαίως. Εμείς με αυτό μεγαλώσαμε. Καλέ σου λέω. Βέβαια. Στις κουζίνες της Τολεμαΐδας έχουμε τέτοια. Έχουμε λευκές μελιτζάνες, το λέω. Είχε αλήθεια. Γκουρμέ μελιτζάνα από Τολεμαΐδα. Πάρα πολύ καλή. Η οποία βέβαια την έβγαζαν να τη μαγειρέψουν και μέσα στη νύχτα που λιγνίτη γινόταν και αυτή έπαιρνε το χρώμα της, το κανονικό. Λοιπόν, προκαλώ γραμμές. Υπάρχει ή δεν υπάρχει λευκό καρπούζι και λευκή μελιτζάνα? Ποια λευκή μελιτζάνα, ρε φίλε? Α, καλή μαμά μου έχει, σου λέω. Ποικιλία λευκής μελιτζάνα. Καλημέρα, στη παιδιά. Στην Καλκίδικη βγαίνουν αυτές. Παντού βγαίνουν άμα τις φυτέψεις και πάρεις σπόρο. Όπου φυτρώνουν μελιτζάνες. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας αυτό, έτσι. Κάτι σε τύπου κουρδιστό πορτοκάλι. Ναι, λευκή μελιτζάνα. Όπου φυτρώνουν μελιτζάνες. Ε? Καλημέρα, παιδιά. Εσύ δεν έχει κάνει μόνο μεταγραφή του Ίγκασον στον Παναθηναϊκό. Έσυ κάνει και το γεγονός ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, λέει ο Ανέστης. Ελπίζω να βγω ψεύτης, αλλά αν πέσουμε με καμιά γαλατά, θα λέμε καλό είναι και το Europa. Όσο για το πρωτάθλημα, λοιπόν, τρεις γραμμές, είμαι σίγουρη ότι θα φας τα μούτρα σου. Γιορτή μελιτζάνας. Αλλά τελειώσα τον Ανέστη, γιατί είναι ευγενικό. Ναι. Όσο για το πρωτάθλημα, με την ενίσχυση που κάνουν όλες οι ομάδες, μας βλέπω να παίζουμε για τέταρτη θέση με Άρη και Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ χάνει ιστορική ευκαιρία να μπει στο group stage του Τσουλού. Κάνοντας πάλι ό,τι κάνει κάθε χρόνο. Είναι σαν να θέλω να ανοίξω ένα ψιλικατζίδικο και δεν παίρνω εμπόρευμα για να έρθει ο κόσμος να αγοράσει. Αλλά περιμένω πρώτα να δω πόσος κόσμος θα έρθει και μετά να δω πόσο εμπόρευμα θα πάρω. Πάμε γραμμές. Τι έκθεση ήταν αυτή, ρε φίλε? Λοιπόν, ανεβάζω Ιδεών και τις τέσσερις ταυτόχρονα. Καλημέρα σας. Δεκαλημέρα. Νάτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Γεια σας, πείτε μας. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Γεια σου, Πασχάλη Ολυμπιακέ. Πασχάλη. Έχει ή δεν έχει λευκές μελιτζάνες? Να τοποθετηθεί ο άνθρωπος, να τοποθετηθεί. Να τοποθετηθεί. Λοιπόν, ναι. Για τα καρπούζια δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Μελιτζάνα έχω φάει εδώ και 2-3 χρόνια. Να χαρώ εγώ. Γεια σου, Ολυμπιακέ Πασχάλη. Νομίζω ότι είναι προβοκάτορα στημένος. Καλημέρα σας. Τα φιλιά μου να του δώσω καιρό να τον ακούσω. Καλημέρα. Εδώ πέρα βγάλατε στην Τούμπα μαύρη μουστάρδα. Δεν θα βγάλετε εσείς αυτό, μαύρη μελιτζάνα. Πες το ρε, λευκή μελιτζάνα, ρε φίλε. Σε πείραξε τώρα η μαύρη μουστάρδα. Λευκή μελιτζάνα και εγώ δηλαδή ενίσταμε, ρε φίλε. Εννοείτε, πλάκα με κάνετε. Ρατσισμός είναι αυτό που κάνετε, δεν τρέπεστε? Συγγνώμη, ο Ηρακλής δεν έβγαλε μπλε μουστάρδα? Τοποθετήσου. Καλημέρα από τον Ήτον. Καλημέρα, Ήτον. Τοποθετήσου. Τι να τοποθετηθώ, εκεί στην Τούμπα σας έχω ικανούς να βγάλετε και ασπρόμαυρη, όχι μόνο μελιτζάνα. Ναι. Τη φράουλα να την κάνετε. Δεν είπα ασπρόμαυρη το κορίτσι, βρε. Άσπρη είπε. Δεν το έχω προχωρήσει. Ναι. Εκεί πάει. Εκεί δεν πάει, έχω εντρυφήσει τον τόσο πολύ, αλλά ασπρόμαυρα πασχαλινά αυγά, εννοείται. Εννοείται, Σμαράγδα μου. Εννοείται. Τι κάνεις? Αλλά θα πούμε λίγο τώρα. Καλά, πώς είσαι, Ήτον? Δεν γκρινιάζεις? Δεν φαίνομαι. Πλακώνομαι στο κοντίσιο, πλακώνομαι στα υγρά και την παλεύω. Για τον Άρη, λέω, βρε. Αχ, είδες τι λέω, πλακώνομαι. Καλημέρα, Ήτον, καλημέρα. Αγόρι μου, καλό. Καλό, καλό. Να είσαι γερός. Ορίστε. 15 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Πίτα είμαι γεμάτος στη λευκή μελιτζάνα. Είναι τύπου σαν τίνες και είναι πολύ πιο νόστιμη από τη μαύρη μελιτζάνα. Πόσες φορές θα σου πω ότι σ' αγαπώ και σένα. Εντάξει, προβοκάτορα, στημένος δεύτερος. Μα όχι, σε παρακαλώ. Δεν είναι προβοκάτορα. Δεν τα κάνω εγώ. Ο Βαραγκιάννης θα κάνει αυτά. Έγινε. Ευχαριστώ. Όχι, μην του λες τέτοια. Προκαλώ. Θα με κράζει εμένα μετά. Καλημέρα. Για το καρπούζι δεν έχουμε ακόμα απάντηση, αλλά για τη λευκή μελιτζάνα είδες τι γίνεται. Ναι, προφανώς θα υπάρχει. Ναι, καλημέρα σας. Ορίστε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Καλημέρα. Βεβαίως και υπάρχει λευκή μελιτζάνα και είναι ωραιότατη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομά σας. Για καρπούζι όμως τώρα δεν είπε ο φίλος μου ο Κώστας εκεί, ο Βαραγκιάννης. Ναι. Δεν ξέρω για άσπρο, δεν ξέρω βασικά μας παράγοντα αν εννοείς εσωτερικά ή εξωτερικά. Εξωτερικά. Α, όχι. Για εσωτερικά έχω φάει κίτρινο κάποιες. Τώρα θα μας τρελάνετε. Ο Βαραγιάννης κάτι κυκλοφορεί σε κίτρινο. Κοράκια μας. Ναι, αλλά αυτό ήταν κακό που, γιατί κίτρινο απ' έξω, κόκκινο από μέσα. Αρρώστησε.
Άλλωστε, είχε πυρετό. Μέσα είναι, μέσα απέξω είναι κανονικά πράσινο. Κίτρινο έχω δει κι εγώ. Έχω δει. Πολύ ωραίο. Έχω δει, ναι, έχει δίκιο. Αλλά εξωτερικά όχι. Μόνο το σκούρο, το πράσινο, το στρόγγυλο σαν παλιά. Έχει δει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πε άλλη μια ότι έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κροατή. Μήπω έχει και δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο. Σω. Πήρε ένα ο Κροατή πριν από λίγο. Είναι δυνατόν, βρε προβοκάτορα. Νομίζω ότι είχε δίκιο. Καλημέρα. Να λες, να σου λέω ότι η μαμά μου έχει ποικιλία και να με αμφισβητεί. Καλημέρα. Καλά, και αυτοί που βγήκαν τώρα για τι λευκέ μελιτζάνε είναι συγχωριανή τη μητέρα τώρα. Έτσι μου είπανε. Ορίστε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Γεια σα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Δεν αδερφέ μου, λοιπόν. Το μεγαλύτερο κακό είναι το ότι δεν έχετε αρχείο εκπομπών, δεν ανεβάζετε. Γιατί, με αφορμή αυτόν τον φίλο που είπε ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα παλεύει με τον Άρη και τον Ατρόμητο. Τον Ανέστη. Θα έπρεπε να έχουμε και την περσινή πρόβλεψη του Βαραγιάννη που έλεγε ότι θα παλέψει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ για την τέταρτη θέση. Ναι, και μας έβαζε. Το κακό είναι ότι δεν ανεβαίνει. Ότι και έχει και ειδική βαθμολογία. Ναι. Ναι, επίσης και όλοι αυτοί εδώ που αφισβητούν τώρα τον ΠΑΟΚ. Ας σκεφτούν ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής και είναι έτοιμη ομάδα. Δεν κοιτάμε να χτίσουμε ομάδα τώρα. Είναι να βάλουμε πινελιές. Αν δηλαδή δεν έχει κλείσει το ρόστερ μέχρι το μάτς με την Μπάνια Λούκα, δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει την Μπάνια Λούκα. Η φωνή της δηλαδή, λογικής. Μην τα κάνουμε. Α, τώρα ναι, λογική δηλαδή, είναι. Okay. Πριν ήταν πιπίλα. Σούτε εσύ, άσε να μιλήσει άνθρωπος. Δεν τσιράπει, έλα λίγο. Ναι. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή να πάρουμε από τώρα να κλείσει το φόρ, δηλαδή για να παίξει με την Μπάνια Λούκα. Δηλαδή, αν τον κλείσει πέντε μέρες μετά, λες ότι έκανε λάθος προγραμματισμό. Είπε ο τέτοιος ο coach ότι θέλουμε το στόπερ, τον έφερε τον Κετζιόρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι με το ΜΕΙΤΕ, αν κλείσει και του ΜΕΙΤΕ, μετά λες πάω για ένα καλό φόρ. Κοιτάξτε, απλά δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε και όλα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα ήταν πολύ καλό να τον έχουμε το φόρ στο μοντάρισμα. Γιατί δεν είναι από τον κορμό έχει, το περσινό. Πρόσεξε λίγο. Δεν είναι το περσινό. Δεν είναι το περσινό χάλι που λες πάω με την κάρα και σβάπ. Ναι, και επίσης ακόμα και για το Σαμάτα τώρα που λες ποσοτικά έχεις Σαμάτα Μπράντον. Νομίζω ότι ο Σαμάτα έστω και με την Μπάνια Λούκα και με αυτά μπορεί να δείξει κάτι. Δεν είναι δηλαδή. Μην τα αποδομούμε όλα ότι. Δεν αποδομούμε. Αν με την Μπάνια Λούκα. Όχι, δεν το λέω για αυτά. Λέω για το, με αφορμή αυτό που έγραψε. Ναι. Και επίσης η ΑΕΚ κάνει μεταγραφές. Δείτε λίγο το ρόστερ της ΑΕΚ και δείτε το ρόστερ των άλλων. Τι αψωμιώσεις έχουν, ενώ δηλαδή τι χρειάζεται ο καθένας. Σωστά μιλάς. Είναι έτοιμη ομάδα. Είναι έτοιμη ομάδα. Πήρε τον Καμαρά. Δεν έκανε μεταγραφές. Πήρε τον Καμαρά. Αν κουμπώσει και ο ΜΕΙΤΕ. Εσείς τι θέλετε, το κέντρο, άμα σας έλεγαν πριν δύο χρόνια ότι θα έχεις τον Καμαρά και το ΜΕΙΤΕ στο κέντρο, θα έλεγες φέρε φίλε να το υπογράψω. Το ανέκδοτο της ημέρας θα λέγαμε, ναι. Ναι, τον ένα τον έχεις έτοιμο και ο άλλος. Μπορεί να κάνει διακοπές και σε τρεις μέρες να υπογράψει. Δηλαδή, θα σου βάλω απλά. Θα σου πω τι γίνεται. Ναι. Επειδή όπως είπες και εσύ, ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής και τα λοιπά, και λες ότι δεν είναι ο περσινός, δεν είναι. Ναι, αλλά το διακύβευμα φέτος του ΠΑΟΚ είναι και ακόμα μεγαλύτερο. Πρέπει να προσέξουμε. Αλλά, δεν είναι και το διακύβευμα ίδιο με πριν πέντε χρόνια, όταν εσύ ήξερες ότι μπορεί να πέσεις με Μπενφίκα, με Άγιαξ. Δηλαδή θα πέσεις με πιο... ομάδα στα μέτρα σου. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι Ιούλιο θα πέσεις παράδειγμα με την Μπενφίκα και λες που βάζεις φίλε. Συμφωνώ με σένα 100%. Συμφωνώ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, άντε καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει αδέρφια... δεν υπάρχει λευκή μελιτζάνα, επιμένω εγώ αδέρφια και λευκό καρπούζι. Τρεις γραμμές, σφαίρα όμως. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ορίστε. Δεν μας ακούει ο Κροατής. Ο Ντούτα που βγάλατε έχει ίδια φωνή με τον Χατζηνικολάου, λέει ο Άρης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως κύριε. Λίγο όμως. Μας καλέσατε, θα μιλήσετε, ναι, βεβαίως. Ακούστε, υπάρχει καρπούζι άσπρο. Εσωτερικά. Εσωτερικά, έτσι, μπράβο. Που είναι χειμωνιάτικο. Ναι. Αυτό πρώτη φορά. Εγώ είμαι από ένα χωριό του Κυρκής. Μάλιστα. Σε παρακαλώ. Εδώ δεν ξέρετε αν έχει μελιτζάνα άσπρη που κυκλοφορεί. Εγώ το ξέρω, κύριε. Εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μελιτζάνα άσπρη. Υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Πείτε τα. Η ντροπή της μελιτζάνας. Και κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά, στη Θεσσαλονίκη, στα οπουδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να σας πω και το πιο παράξενο. Ναι. Καρπούζι υπάρχει και στο χωριό μου το κόβαμε τα Χριστούγεννα. Αλήθεια λέτε. Το βάλαμε στο άχυρο μέσα. Εκεί τα χρόνια. Αυτό που μας είπε ο φίλος. Ναι. Το βάλαμε στο άχυρο μέσα και τα Χριστούγεννα το κόβαμε έτσι για να πούμε ότι βάλαμε τα Χριστούγεννα καρπούζι.
Πολύ ωραίο αυτό λοιπόν, που μας είπατε. Λοιπόν, και κάτι άλλο μπορεί να σας πούνε ότι υπάρχει και μαύρη ντομάτα. Και όμως υπήρχε, υπάρχει μαύρη ντομάτα. Ντομάτα τα ξέρω, έχει πάρα πολλές ποικιλίες, εννοείται. Άμπρα. Βεβαίως. Μαύρη, κίτρινη. Ου, χαμός γίνεται. Λοιπόν. Να είστε αυτά... καλά, ευχαριστούμε καλημέρα, πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολλοί ρε παιδιά είμαστε από τα χωριά και δεν ξέρουν τίποτα. Τι γίνεται. Δεν ξέρουν. Ναι. Γι' αυτό ακούμε τους εσάς δηλαδή που έτσι υπάρχουν και αυτές οι εκπομπές τώρα το καλοκαίρι και μαθαίνουμε και εμείς πράγματα. Ορίστε, καλημέρα. Και καλά που υπάρχει και καμιά σμαράγδα εδώ γύρω κοντά. Δεν καταλαβαίνω τι ακούω, ναι. Ορίστε. Mm. Καλημέρα. Παρακαλώ. Του Μαράγδα. Έλα, Πασχαλή. Ρε Μητάρα, γιατί με έκλεισες. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχει πολλές γραμμές, Πασχάλη. Αύριο πάρει πιο νωρίς. Θα φύγετε και μιλάνε, επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί. Όχι, μωρέ. Καλά, ντροπή. Σε κλείνουμε που μας είπες ότι δεν σε κλείσαμε. Λοιπόν, αδέρφια, μην καλείτε άλλο, μπράβο. Προσπαθούσα να βγάλω την κίνηση. Για κάποιο λόγο βλέπω Αττική. Να ξέρετε, στο Περιστέρι γίνεται κακός χαμός. Σοβαρά, Σμαράγδα μου. Χαλάνδρη. Εγώ Θεσσαλονίκη πάτησα, δηλαδή, ρε παιδιά. Τι γίνεται, παντού μπαίνουν οι Αθηναίοι. Τελευταία γραμμή να την πάρουμε λόγο. Είναι άλλες... Έτσι ένα τσούκου τσούκου. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Όχι, δεν την πάρουμε. Είναι 8 η ώρα στις Σμαράγδα. Λες να φύγουμε. Άντε αύριο. Λοιπόν... Αύριο σας υποσχόμαστε πάλι ότι θα ανοίξουμε γραμμές. Σας ευχαριστώ. Που σου έμαθα ότι υπάρχει λευκή μελιτζάνα στη ζωή σου, έτσι. Θα το δω και θα τοποθετηθώ. Απίστευτο, παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μας κάνετε παρέα μέσα στο κατά καλό καιρό. Εμείς έτσι θα πάμε και τις επόμενες δύο εβδομάδες. Χαλαρά, σιγά μας ασχολούμαστε τώρα με. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν θέματα. Για μας το πιο σημαντικό σήμερα είναι αυτό της κυρίας Κεραμέως που είπε ότι 12 με 5 θα σταματάνε οι εργασίες όταν υπάρχει θερμοκρασία πάνω του 40 βαθμούς. Από την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Τον κύριο Άρη Παναγιωτήδη. Καλή σας μέρα. Ραπ και κουλ.